Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες. Είναι 32 χρόνια που λειτουργεί το ΟΜΑ, Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο. Σίγουρα έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή. Τα συνέδριά μας συνέχεια μεγαλώνουν. Μπορώ να σας πω ότι από του χρόνου θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Θα κρατάει 3 μέρες και θα έχει και περισσότερη θεματολογία. Όμως, ας ξεκινήσουμε άμεσα με την πρώτη συνεδρία που τη διευθύνει ο αγαπητός φίλος, αδερφός, ο Τρίφωνας ο Ρότσος. Έχει να κάνει με το Οπίσθιο ημιμόριο και έχει εκλεκτούς καλεσμένους. Είναι ο κύριος Νίκος Γεωργακαράκος, η κυρία Κισκύρα, ο κύριος Μαλάμος και η κυρία Μάνη. Ο κύριος Μανιατέας δυστυχώς δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Οπότε δίνω αμέσως το λόγο στον Τρίφωνα για να ξεκινήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Γιάννη Κολατσέρη. Να του ευχηθώ κάθε επιτυχία με το ΟΜΑ, την οποία την αξίζει. Και ακόμα ψηλότερα, καθώς ήταν ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε αρκετά χρόνια στον αγώνα που έκανε για τη ΜΜΗ. Και αξίζει λοιπόν να κάθε επιτυχία με το ΟΜΑ. Να τον ευχαριστήσω επίσης που με έβαλε εδώ στο σαλονάκι αυτό, στον καναπέ, για να δείξει ότι έχω χάσει κιλά. Έτσι, με μεγάλη δυσκολία, αλλά τα κατάφερα. Το θέμα μας είναι δύσκολες αποφάσεις στην οφθαλμολογία του σήμερα. Είναι το θέμα όλου του συνεδρίου. Εμείς θα δούμε για κάποια περιστατικά τα οποία όχι αν θέλετε δυσκόλεψαν, αλλά έκαναν κάποιοι από τους συναδέλφους που είναι εδώ να σκεφτούν κάτι παραπάνω, να μας το παρουσιάσουν, να τα συζητήσουμε και να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε και κάποια στοιχεία που να μας δώσουν ένα νέο hint απέναντι σε αυτά τα περιστατικά. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο τραπέζι τους ξέρετε, είναι γνωστοί στον χώρο των γλιστροειδούς. Πρώτα θα ήθελα να καλέσω τον Νίκο τον Γεωργακαράκο στο βήμα. Ο Νίκος ο Γεωργακαράκος, θέλω ιδιαίτερα να πω κάτι γι' αυτόν. Είναι ένας άνθρωπος που όποιος τον ξέρει καλά, και εγώ τυχάνει να θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Όποιος περάσει το πρώτο barrier του φλέγματος που τον διακρίνει, ίσως από τη μακρά παραμονή του στη Γυραιά Αλβιώνα, θα δει ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο εξαιρετικά ενδιαφέρον, πέραν του ότι είναι πάρα πολύ καλός γιατρός. Είναι ένας άνθρωπος που εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να τον προσφωνώ φίλο, από τους λίγους πραγματικούς φίλους. Νίκο, σε παρακαλώ, ανέβα στο Pontium και είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που δεν μου έχει στείλει τι θα δείξει, γιατί όπως πάντα ποτέ δεν κάνεις αυτό που πρέπει όταν πρέπει και θα το δούμε τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Και συγχαρητήρια στον Γιάννη τον Δατσέρη που ακόμα μία χρονιά διοργανώνει ένα ΟΜΑ Κόγκρες. Θεωρώντας ευκαιρία την απουσία του κυρίου Μανιατέα, θα μιλήσουμε για 2 θεματολογίες που έχουν κοινό υπόβαθρο το διαβήτη. Θα δείτε στη μία περίπτωση κάτι το οποίο κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Κάνουμε ενδοειλωδικές εγχύσεις. Τι συνέβη σε μία ενδοειλωδική έγχυση σε έναν διαβητικό, ο οποίος επρόκειτο να χειρουργηθεί για ιαλοδεκτομή, με delamination, για ελκτική αποκόλληση. Προφανώς, λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με ένα διαβητικό, ο οποίος έχει βαριά ισχεμική διαβητική αμφιβληστηριοπάθεια και έχει προχωρήσει στο θέμα της έλξης, λόγω της ισχεμίας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Πολλοί από εμάς, παλιότερα, τώρα, εξαρτάται, συνηθίζαμε να κάνουμε μία ενδοειλωδική anti-VEGF, Avastin, πριν τις delamination. Γιατί? Για να μπορέσουμε να μειώσουμε την αιμορραγία των ίνοαγγειακών ελκτικών βλαβών κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Όπως και έγινε μια κλασική ενδοειλωδική έγχυση Avastin. Οι ασθενείς, λοιπόν, μετά από 3-4 μέρες, πονούσε πάρα πολύ. Και χωρίς να έχει επηρεαστεί η όραση και χωρίς ενδοβόλβια φλεγμονή, παρατηρήθηκε λοιπόν μία
λευκή περιοχή στο σημείο της έγχυσης και γύρω-γύρω από αυτό μία ερυθρότητα, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες. Εδώ θα δείτε μία φλουρογεωγραφία του σκληρού και των επισκληρικών αγγείων στο σημείο που έγινε η έγχυση. Εκεί λοιπόν που έγινε η έγχυση βλέπετε απουσία των όριμων αγγειακών στιβάδων. Και βλέπετε γύρω-γύρω το αγγειακό δίκτυο, στο σημείο ακριβώς που έγινε η έγχυση. Άρα λοιπόν, τι έχει γίνει εδώ. Όπως έγινε η έγχυση, πιθανολογούμε ότι υπήρξε μία ποσότητα του φαρμάκου η οποία εγκλωβίστηκε στο σημείο της έγχυσης και στο έδαφος της βαθιάς αυτής αδιαβητικής αγγειοπάθειας μπόρεσε να κατά κάποιο τρόπο να αναστείλει την ύπαρξη προσωρινά. Έχει σημασία αυτό, είναι προσωρινό αυτό, διότι μετά υπήρξε πάλι πλήρης ίαση του σημείου της βλάβης. Όταν έγινε η έγχυση, το φάρμακο δηλαδή του anti-VEGF έκανε ένα inhibition των αγγείων στον σκληρό και στον επισκληρωτικό χώρο της έγχυσης. Ένα λοιπόν το κρατούμενο έχει να κάνει και με το φάρμακο το οποίο εγκλωβίστηκε, αλλά έχει να κάνει και με το ότι έχουμε ένα φάρμακο το οποίο έχει μία ανοσογενέα, έχει ένα ανοσογενές τμήμα και αυτό είναι το FC portion του. Πιστεύουν λοιπόν κάποιοι ότι θα μπορούσε να έχει γίνει και αυτό. Όταν λοιπόν, που εφαρμόζεται αυτό στην καθημερινότητα, είμαι σίγουρος και εσείς, ότι έχετε κάνει σε ασθενείς έγχυση και σας έχει παραπονεθεί ο ασθενής 3-4 μέρες μετά ότι πονάει πάρα πολύ. Και όταν τον εξετάζετε εκτάκτως στο ιατρείο, παρατηρείτε ότι δεν βλέπετε κανένα πρόβλημα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί αυτό είναι επώδυνο. Είναι επώδυνο αυτό. Και εδώ λοιπόν, πού βοηθάει. Βοηθάει να δώσουμε τα τεχνητά δάκρυα που κάνουμε όλοι, αλλά σε πολλές περιπτώσεις βοηθάει και το μεικτό κολύριο του αντιβιωτικού με την κορτιζόνη. Αν και πλέον υπάρχει αυτή η μόδα, η τάση, να μην δίνουμε τέτοια κολύρια πια, ειδικά στους ηλικιωμένους και στους πολύ διαβητικούς, σκεφτείτε την περίπτωση όπου όταν πονάει πολύ και δεν έχετε κλινικά ευρήματα, θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το πρώτο μικρό περιστατικό και ο λόγος στον κύριο Ρότσο. Ναι. Τόλης δεν θα είναι μαζί μας. Έχω και άλλη παρουσίαση μετά, οπότε... Δεν ξέρω αν κάποιος από το πάνελ θέλει κάτι να σχολιάσει καταρχήν ή από το κοινό. Εδώ, Νίκο, μας έδειξε ουσιαστικά μια τοπική ισχυμία προσωρινή. Μετά μια ένεση, έτσι. Εφόσον σου έτυχε και πιστεύω ότι το έψαξες, έχεις καταλήξει, έχεις δει κάπου σε ποσοστά προκλήσεως αυτών των τοπικών ισχυμιών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και προτείνεις ουσιαστικά τη χρήση μεικτού κολυρίου στους ηλικιωμένους. Κυρίως είναι αυτοί που θα... Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα για να το σχολιάσουμε. Εσύ στην καθημερινή σου πρακτική, μετά τις ενδοειολογικές εγχύσεις, δίνεις... Πάντα. Αντιβίωση. Ναι, εγώ δίνω ένα μεικτό κολύριο αντιβίωσης με δεξαμεθαζόν. Ο λόγος που το δίνεις είναι ουσιαστικός ή τυπικός. Και τα δύο. Και ένα κολύριο τεχνητό δάκρυ. Θεωρώ ότι τους βοηθά. Το πάνελ δεν ξέρω αν θέλει κάτι να σχολιάσει. Δεν δίνω ποτέ αντιβιωτικά εδώ και πολλά χρόνια. Κάποιος άλλος. Εγώ... Ακούγομαι. Ναι. Εγώ δίνω, αλλά όντως δεν είναι evidence-based το να δίνουμε. Είναι πιο πολύ και ψυχολογικός ο λόγος πολλές φορές που το δίνουμε. Γιάννη, εσύ που έχεις και ένα τεράστιο όγκο ενέσεων, θα σας πω και εγώ την άποψή μου μέχρι να μας πει ο Γιάννης. Εγώ δίνω μεικτό, μόνο και μόνο για τους medical legal reasons. Να είμαι σαφής και θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Ο Γιάννης να μας σχολιάσει, γιατί και ο Γιάννης μεγάλο όγκο. Πραγματικά έχω σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να δίνω αντιβιωτικό κολύριο. Ούτε καν αγκεταζολαμίδι που δίνουν κάποιοι. Σε κάποια περιστατικά που μου έχουν παραπονεθεί για έντονη ξηρότητα, ξηροφθαλμία, και τους ξέρω, επειδή εγώ τους ξαναβλέπω μετά στο μήνα ή στους δύο μήνες, γιατί τώρα με τα καινούργια φάρμακα δεν τους βλέπουμε ούτε την επόμενη μέρα, ούτε σε μία εβδομάδα.
Σε κάποιους λοιπόν από αυτούς τους δίνω ένα τύπου ντεξακλόρ κολύριο για 2-3 μέρες, για να μην έχω αυτά τα προβλήματα που μου λένε ότι με κόβει το μάτι μου, με πονάει. Άρα μόνο αυτό κάνω. Και αυτό που έδειξε ο Νίκος πραγματικά, και θα μπορούσε να έχει συμβεί και σε άλλους. Σε εμάς, αλλά το θέμα είναι ότι δεν τους βλέπουμε την επόμενη μέρα, ούτε εσύ. Μα και να το δεις δεν σημαίνει ότι θα σημαίνει το δεις. Κάτι, αλλά αν δεν σου παραπονεθεί. Γιατί ακριβώς. Το μοναδικό παράπονο που έχω καμιά φορά είναι το αίσθημα ξένου σώματος, το οποίο κρατάει μόνο την ημέρα που έχει γίνει η έγχυση. Και είναι και αναμενόμενο, και έτσι. Έγχυση έγινε, δεν είναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα αυτό με τον Γιάννη. Να πούμε ότι ιατρικώς είναι πλέον αποδεδειγμένο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να δίνουμε προφυλακτική αντιβίωση μετά την ενδολειδική έγχυση, εφόσον έχει αποδειχθεί ότι γίνεται μηχανισμός βαλβίδας μετά την έμεση και δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μόλυνση μετά. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει μικρόβιο και να μπει από την τριαντάρα σου βελόνι μέσα. Ο μόνος τρόπος για να πάθεις κάποια ενδοθερμίτιδα είναι κατά τη διάρκεια της εγχύσεως από τη βελόνη ή από το φάρμακο, το οποίο ούτως ή άλλως να δώσει την αντιβίωση δεν παίζει κανένα ρόλο. Ο λόγος που δίνουμε είναι διπλός. Αυτό που ο Γιάννης του πρώτα απ' όλα, ότι δεν μπορεί σίγουρα να βλέπει τον όγκο αυτών των ανθρώπων ξανά, ποτέ. Θα τους δεις στο επόμενο ραντεβού σου, τα logistics του επιτρέπουν. Άρα τους δίνεις ένα νυχτό αφενός για να τους μετριάσεις τα συμπτώματα που είναι έντονα στο πρώτο 24ωρο μετά την έγχυση, τα συμπτώματα του καύσου, της ενοχλήσεως και όλα αυτά. Και δευτερευόντως να είσαι και καλυμμένος πραγματικά, υπάρχει λόγος medical legal, να είσαι καλυμμένος. Να είσαι, είναι η αίσθηση του ότι είναι έχει πάρει κάτι. Σου δίνει. Ιατρικός λόγος για να δώσω αντιβιωτικά σίγουρα δεν υπάρχει. Πολύ ωραίο το ένα σχόλιο ήθελα σχετικά με το αίσθημα ξένου σώματος που αναφέρθηκε εκτεταμένα, ότι πρέπει να προσέχουμε κατά την έγχυση να μην πλημμυρίζουμε το μάτι με μπεταντίν. Γιατί ένας από τους κυριότερους λόγους να έχει μεγάλη ενόχληση και μείωση της όρασης ακόμα, γιατί μου έχει τύχει και μου έχει βαρέσει καμπανάκι και σε μονόφθαλμο ασθενή, που είχε ανέφερε μεγάλη μείωση της όρασης μερικές ώρες μετά, ήταν μια έντονη, πολύ έντονη στικτή κερατίτιδα. Άρα προσοχή, δεν πλημμυρίζουμε στον μπεταντίν, στον επιφυκότα και προσπαθούμε να αποφύγουμε τον κερατοειδή. Και εντάξει, ακριβώς και να πούμε ότι στην Αμερική εδώ και πάνω από 8 χρόνια δεν δίνουμε αντιβιωτικά μετά την ένεση. Βέβαια, οι Αμερικάνοι είναι πολύ aggressive. Εδώ είχαν προτείνει να μην βάζουμε και lead speculum σε ένεσης, να κρατάει το βλέφαρο η νοσηλεύτρια και εντάξει, αυτά είναι λίγο ακραία για μας. Γιάννη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις τίποτα άλλο. Όχι, ούτε δεν χρησιμοποιώ speculum και εγώ το κάνω. Δεν χρησιμοποιώ, δεν βάζω βλέφαρο διαστολέα. Του λέω, κοίταξε λίγο πάνω, του κάνω σε. Πόση ώρα κρατάει, ένα-δύο δευτερόλεπτα την έγχυση και φεύγει. Νίκο, γρήγορα το επόμενο. Και μία ερώτηση ακόμα. Ναι. Ούτε drape. Ούτε drape δεν βάζω. Ούτε drape. Και εδώ και χρόνια το κάνω έτσι. Ούτε αλλά drape, μόνο ούτε lead speculum. Ούτε drape, ούτε lead speculum. Τίποτα. Μόνο βάψιμο. Δηλαδή. Μόνο βάψιμο. Βάψιμο και λίγο πετατίν που βάζουν πριν μπήκουν στην αίθουσα και άλλη μία φορά όταν είναι μέσα. Ναι. Okay. Έχει ο καθένας την τεχνική του. Εσύ το έχεις δει πώς. Το έχω δει, αλλά εγώ από την άλλη ξέρεις ότι είμαι λίγο της. Πιο τυπικός. Την τυπική. Δεν είναι τίποτα κακό. Πάμε να δούμε λίγο κάποια πράγματα τα οποία θα σας έχουν απασχολήσει σίγουρα σε δύσκολα διαβητικά ειδήματα. Έχουν γίνει εγχύσεις, υπάρχει κακή συνεργασία, υπάρχει αμέλεια από τη μεριά του ασθενούς. Ο ασθενής κάποια στιγμή θα πάρει πάρα πολλές γνώμες ή δεν θα πάρει καμία. Κάποια στιγμή λοιπόν θα έρθει ο ασθενής και θα έχει μία όραση πάρα πολύ πτωχή. Θα δείτε δύο παραδείγματα περιστατικών όπου δεν είναι μόνο το διαβητικό είδημα που δεν ανταποκρίθηκε. Είχανε ταυτόχρονα και ενδυολογική αιμορραγία και ελκτικά σημεία. Δηλαδή ήταν τραγική, σε τραγικό επίπεδο η ισχυμία που είχε προκληθεί. 5 λεπτά και ακόμα είστε στην εισαγωγή. Βεβαίως. Στο πρώτο περιστατικό βλέπετε πώς ήταν ο δεξιός οφθαλμός και ο αριστερός οφθαλμός. Ο αριστερός οφθαλμός με περισσότερη ενδοϊαλοειδική αιμορραγία και τραγικά χαμηλή οπτική οξύτητα. Από κάτω βλέπετε τα αποτελέσματα σε 3 μήνες μετά από την παρέμβαση. Δεν ήταν ούτε εγχύσεις, ενδοειαλοειδικές, δεν ήταν ούτε λέιζερ σε αυτή την περίπτωση. Στο αριστερό προφανώς έγινε μία ιαλοειδεκτομή. Σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε peeling της ILM. Για μας που χειρουργούμε υπάρχει ένα debate εδώ.
Και στο δεξιό οφθαλμό έγινε μία υποτενώνιος τριαμκινολόνη. Και τρεις μήνες αργότερα βλέπετε το αποτέλεσμα. Η οπτική του οξύτητα βελτιώθηκε στα 4 δέκατα στο δεξί και στο αριστερό μάτι πήγε στα 6 δέκατα. Ο ασθενής είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος, αλλά θέλει συνεχώς follow-up. Είναι πολύ κακορυθμισμένη διαβητική με μία πολύ άσχημη γλυκοζηλιωμένη. Σας δείξω ένα άλλο περιστατικό. Όχι, μην μας δείξετε άλλο. Πηγαίνετε πίσω, κύριε Γεωργακάρα. Α, εντάξει, κύριε Ρότσο. Συγγνώμη, είπατε στο αριστερό μάτι κάνατε η αλοειδεκτομή. Και στο δεξί μάτι υποτενώνιο τριαμσινολόνι. Ναι. Πόσο κράτησε, καταρχήν να πιάσουμε το δεξί μάτι. Ναι. Εγώ θα σας πω ότι μπορεί και να μην χρειάζεται καν να κάνετε τίποτα στο δεξί μάτι. Επειδή εσείς βλέπετε. Δουλεύετε με το macular thickness ή με το structure της οχράς. Θα σας πω. Υποθέτω με το structure. Θα σας πω. Βλέπω τι έχει συμβεί στο αριστερό μάτι. Βλέπω ότι σε αυτή την περίπτωση είναι θέμα χρόνου πότε το δεξί που έχει μια αρκετά πτωχή όραση. Δυστυχώς δεν έχω τις φλουρογεωγραφίες, όχι γιατί γιατί δεν μπορούσα να τις έχω. Είναι σίγουρο ότι εδώ θα έχει μια πολύ άσχημη εξέλιξη. Δεν είναι θέμα κυστοειδών σχηματισμών, όπως είπατε. Είναι θέμα της ισχυμίας, αλλά είναι και θέμα της πάχυνσης. Και στο αριστερό κάνατε μόνο η αλοειδεκτομή. Και υποτενώνιο ταυτόχρονα, κορτιζόνη την ώρα της επέμβασης. Άρα ουσιαστικά, αντί να κάνετε αντι-BGF ή κορτιζόνη, αν θέλετε εντοειδικά, εσείς απλά κάνατε σαπτίνων τριαμκινολόνη. Σαπτίνων τριαμκινολόνη. Το προτιμώ. Πόσο κράτησε, ειδικά στο αριστερό. Πώς είπατε. Πόσο κράτησε. Δεν έχει ξαναχρειαστεί για 6 μήνες οποιαδήποτε παρέμβαση. Με μία γλυκοζηλιωμένη 12. Δεν θα γίνω κακός καθόλου. Μία γλυκοζηλιωμένη 12. Την πιστεύω και εγώ τη θεραπεία με... Ναι, την τριαμσινολόνη, ναι, εντάξει. Σαπτίνων όχι, ίσως εγώ θα έκανα, γιατί κάνω αρκετά ενδοϊαλοειδικά τριαμσινολόνη. Θα έκανα δηλαδή, θα φοβούμαι. Απλά αυτό το περιστατικό... Έχετε δίκιο και οι δύο, αν ισχυρίζεστε τον ρόλο... Ισχυρίζετε κάποιον γνωστό χειρουργό ιαλοειδούς, ο οποίος επέμενε ότι το χρόνιο διαβητικό είδημα της οχράς από το διαβήτη θα πρέπει να κάνεις η αλοειδεκτομή για να αυξάνεται το oxygen saturation της επιφάνειας και κάτι τέτοιο. Δεν έγινε η αλοειδεκτομή στο δεξί, στο αριστερό λόγο... Άλλο λέω. Θυμάμαι ένα χειρουργό ιαλοειδούς που έλεγε στο χρόνιο διαβητικό είδημα της οχράς κάνω η αλοειδεκτομή εγώ, θα έρθω και σε το ILM. Ναι. Επειδή αφαιρώ την ILM, αυξάνεται η συγκέντρωση του οξυγόνου. Ναι, δεν είναι αυτή η βασική σκέψη. Εδώ ουσιαστικά μας δείχνεται πέραν της ιαλοειδεκτομής που σαφώς έπρεπε να γίνει λόγω της. Δεν ξέρω και πόσο πυκνή ήταν, δικό σας approach αυτό. Μας δείχνεται λοιπόν ένα περιστατικό με ένα αρχόμενο ήπιο είδημα και ένα επίσης δεν είναι πολύ μεγάλο είδημα στο αριστερό μάτι που αντί να προχωρήσετε με αντι-BGF. Συγγνώμη, δεν είναι μεγάλο είδημα στα 705 μικρόμετρα. Γιατί να προχωρήσετε με τη VGF, κάνατε... Όχι, γιατί... Ναι, δεν έχω πιστεί ότι... Ναι. Και κάτι ακόμα που είπατε για την ενδοειλειδική τριαμκινολόνη. Να ξέρετε ότι το προφίλ των παρενεργειών της απτίνων στη τριαμκινολόνης είναι πολύ μικρότερο από αυτό της ενδοειλειδικής. Εγώ δεν έχω δει ασθενή με διαβητικό έδημα της οχράς κανονικό που να ανταποκρίνεται με σαπτίνων τριαμσινολόνι επί 6 μήνες. Πολύ ωραία. Θα δείτε το επόμενο. Για λοιπόν. Να το δω. Μαμά, πάμε. Ακόμα ένας διαβητικός. Σε αυτή την περίπτωση η αλοειδεκτομία έγινε στον δεξιό οφθαλμό. Διότι εκεί υπήρχε η ένδειξη και της παραμένουσας ενδοειλειδικής αιμορραγίας. Και εδώ έγινε και η υποτενώνιος τριαμκινολόνη και στα δύο μάτια. Από κάτω βλέπετε το αποτέλεσμα σε 3 μήνες. Ασθενής είχε λάβει ποτέ θεραπεία, ειδικά στο αριστερό μάτι? Ναι, είχαν κάνει όλοι οι ασθενείς αυτοί έχουν λάβει στο παρελθόν έναν αριθμό άνω των 5 με 7 ενδοειλειδικών αντιβέτζερ. Ειδικά στο αριστερό μάτι που έχετε το κλεφ, το subretinal κλεφ. Ναι. Και αυτές τις μικρές, φαίνεται ότι έχει λάβει... Είχε λάβει, αλλά δυστυχώς βλέπετε ποια ήταν η εικόνα. Καλή ήταν η εικόνα. Καλή ήταν η εικόνα, αλλά... Εφόσον έχει ανατομική διαμόρφωση στο κεντρικό βοθρίο, δεν είναι άσχημη. Συγγνώμη, για την κάτω φωτογραφία λέτε.
Πάνω, λέω. Α, για την πάνω, λέτε. Εντάξει, διάλεξα την πιο καλή. Θα μπορούσα να πάω ένα κλικ πιο κάτω. Δεν σας άρεσε αυτό που βλέπατε. Αλλά θέλω να σας πω ότι μετά, ο κύριος Ρούτσος δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει, αλλά εγώ δεν ήμουν ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα των δύο φωτογραφιών από κάτω στην OCT. Εγώ προχώρησα σε Focal Modified Grid. Στους 9 μήνες βλέπετε αυτή την εικόνα. Το αριστερό του μάτι είναι 7 δέκατα, το οποίο με έχει εκπλήξει, και το δεξί του μάτι είναι στα 6 δέκατα. Με ελάχιστο αριθμό, χωρίς καμία ενδοειδική άγχυση αντιβέτζεφ. Το τονίζω αυτό. Όμως εδώ υπάρχει ένα σημείο, στο οποίο αναφέρθηκε κάποιος πριν. Στο χρόνιο είδημα πρέπει να κάνω η ελιοδεκτομή. Η απάντηση είναι όταν υπάρχει μηχανικό πρόβλημα, όταν υπάρχει έλξη, όταν υπάρχει μια μεγάλη επιαμφιβληστοειδική μεμβράνη, όταν υπάρχουν ελκτικές οχρικές αποκολλήσεις, για να λυθεί η έλξη και τα εινοαγγειακά αυτά pegs, τα οποία τραβούν και δημιουργούν το πρόβλημα. Εδώ βλέπετε τρία περιστατικά. Στο πρώτο, η αλλοειδεκτομή ενδείκνυται. Δεν μπορείς να το καταπολεμήσεις με ενδοειδικές εγχύσεις, ούτε με υποτενόνιο, ούτε με ενδοβολβική τριαμκινολόνη. Στο δεύτερο όμως, είναι περισσότερο φαρμακευτικό το θέμα παρά μηχανικό. Και το τρίτο, όπως βλέπετε, μια πολύ παχιά επαμφιβληστοειδική μεμβράνη, έγινε η αλλοειδεκτομή. Χρειάζεσαι σε αυτές τις περιπτώσεις με τη βαριά ισχαιμία ένα και μόνο πράγμα. Και θα συμφωνήσει ο κύριος Ρότσος εδώ. Την κατάλληλη στιγμή να γίνει μία παναμφιβληστοειδική φωτοπηξία 2.000 βολών. Για να αποφύγεις 2 χρόνια αργότερα αυτή την εικόνα. Εάν κατανοήσεις και μάθεις και καταλάβεις και κάνεις βίωμά σου την μοριακή ανατομία της ή αλλοειδοχρικής interface, θα μπορέσεις να καταπολεμήσεις καλύτερα αυτά τα δύσκολα περιστατικά. Το αν θα κάνουμε ILN peeling ή όχι, είναι ένα άλλο debate. Δεν θα το συζητήσουμε εδώ. Αλλά αν θέλετε λίγο να εμβαθύνετε πάνω στο πότε θα το χειρουργήσουμε το diabetic macular edema, εδώ σε μια ωραία περίληψη είναι όταν υπάρχει έλξη, όταν υπάρχει μηχανικό αίτιο. Με ή χωρίς peeling, όπως και να έχει, αυτή είναι η ουσία. Και μια μικρή παρένθεση και τι προσθέτω εγώ σε αυτό. Υποτενόνιο τριαμκινολόνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Στον ασθενή που έκανες, δεύτερο ασθενή που του έκανες πάλι την τριαμκινολόνη, πόσες anti-VGF είχε λάβει? Πάνω από 10. Ένας από τους λόγους που ήρθε ήταν η απόγνωση. Είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτοί οι ασθενείς πρέπει να έχουν λάβει ένα αριθμό anti-VGF, αλλιώς δεν ρυθμίζονται. Δεν μπορεί ένα τέτοιο ασθενή να του κάνεις μια υποτενόνιο και μετά να είσαι σταθερός. Είναι σίγουρα πολύ καλό συμπληρωματικό. Είμαι υπέρ του grid που είπες. Κάνω σχεδόν σε όλους, όταν είναι επιμένω, πάντα κάνω grid. Ο Γιάννης Οντατσέρης κάνει και πολύ micro-parse εδώ και έχει μεγάλη εμπειρία. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να σχολιάσει κάτι. Ήταν πολύ ωραία τα περιστατικά, Νίκο, όμως ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εν συνεχεία, ο κύριος Μαλάμος θα ανέβει στο πόντιουμ. Ο κύριος Μαλάμος είναι, τον ξέρετε, πολύ γνωστός γιατρός στον χώρο του Medical Retina, ιδιωτικά και αρκετά χρόνια είμαστε πάντα μαζί στις παρουσιάσεις, πάρα πολλές φορές. Παναγιώτη, πόσα χρόνια? Καλησπέρα, Τρίφωνα. Πολλά. Αρκετά. Αρκετά. Σε ακούμε. Να σε ευχαριστήσω, όπως και το Γιάννη το Δατσέρη, για την πρόσκληση να είμαι εδώ. Είναι ένα περιστατικό που μου παρέπεμψαν να το δω και να το εκτιμήσω και είναι αυτό εδώ. Είναι ένας άντρας 62 χρονών, έχει μια αλλίωση στην οχρά στο αριστερό μάτι, η εντόπιση είναι κεντρική και έχει αυτή τη μεγάλη σαφούσκα βλάβη, η οποία τη βλέπετε και αριστερά στην infrared εικόνα και δεξιά στην OCT. Έτσι. Εγώ αυτό το χαρακτήρισα ως αποκόλληση του μελάχρου επιθυλίου, PED, καθότι φαίνεται ξεκάθαρα το περίγραμμα στην οροφή αυτής της κυστικόμορφης βλάβης και επειδή είναι πολύ μεγάλο το ύψος της, έχει πάρα πολύ μεγάλη λέπτυνση από πάνω το νευροεπιθύλιο. Και υπάρχει και ένα αυξημένο πάχος του χωριοειδούς, όπου βλέπουμε από κάτω ακριβώς, μετρημένο και με το κάλιμπερ του μηχανήματος, γύρω στα 500-600 μικρά, και με μεγάλα χωριοειδικά αγγεία, βλέπετε τη διατομή, τα οποία από πάνω ακριβώς συμπιέζουν τα χωρή τριχοειδή. Αυτή είναι η βλάβη στον αυτοφθορισμό, που βλέπουμε υπάρχει μια γραμμοειδής
περιοχή ελληματικού σήματος, η οποία αντιστοιχεί, το βλέπετε και στην οσιτή, εδώ ακριβώς όπου τραβάει προς τα κάτω το υπερανακλαστικό του μελάχρου επιθυλίου γραμμοειδώς, είναι μια περιοχή ατροφίας που είναι στο ρινικό όριο αυτής της μεγάλης ορόδους αποκόλλησης. Και αυτή είναι η αγκιογραφία Μενιδοκιανίνη στις τρεις βασικές της φάσεις, όπου βλέπετε αυτό το αυξημένο σήμα που αντιστοιχεί ακριβώς κάτω από την περιοχή της ατροφίας, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα window defect. Έτσι. Το οποίο το βλέπουμε σταθερό, χωρίς σημεία διαρροής, σε όλους τους χρόνους. Και εδώ έχουμε, ίσως από το background, στη μεσαία φάση, έναν ήπιο υπερφθορισμό, ο οποίος στην όψιμη φάση κάπως σβήνει, παραμένει όμως αυτή η αλλίωση η υπερφθορίζουσα γιατί λείπει το μελάχρον. Όμως υπάρχει και ένας ήπιος, πάρα πολύ ήπιος υπερφθορισμός κάτω από την κοιλότητα της PED. Όμως αυτό απέχει πολύ μακρά να το χαρακτηρίσουμε αγκιογραφικά σαν νεοαγκίωση. Και εδώ αρχίζει λοιπόν η διαφοροδιάγνωση που πρέπει να κάνουμε και που αφορά αυτή την κατηγορία που είναι μια μεγάλη κατηγορία, ειδικά στην ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κυρίως, οι αποκολλήσεις του μελάχρου επιθυλίου. Είναι αποκολλήσεις του μελάχρου επιθυλίου αρκετές, αλλά δεν είναι όλες ίδιες. Και κάθε μία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και μπορούμε να τη βρούμε σε διάφορες παθήσεις. Εκφύλιση οχράς, κεντρική ορόδη, αλλά που είναι οι δύο βασικές, η ρουτίνα μας στην καθημερινή κλινική πράξη, στο γιατρείο του αμφιλιστροειδούς, αλλά είναι και άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει βιβλιογραφία που περιγράφει τα είδη των αποκολλήσεων, μάλιστα είναι και από την Αθήνα, μια δική μας ομάδα που είχε κάνει τελευταία μια τέτοια δημοσίευση. Θα ξεκινήσουμε από αυτές που είναι οι πιο, ας το πούμε έτσι, ανήκουν στο φάσμα της ξηρού τύπου εκφύλησης, οι ντριζονοειδείς αποκολλήσεις, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια συνένωση σειρεόντων μαλακών ντρούζων που συνενώνονται και κάνουν τις ντριζονοειδείς αποκολλήσεις, που τις βλέπετε είναι στο κέντρο. Εδώ είναι υπερανακλαστική από κάτω, γεμάτη, συμπαγής, και φαίνεται το κόντουρ, το περίγραμμα της μεβράνης του Μπρουχ. Δεν υπάρχουν εξυδρωματικά σημεία. Υπάρχει η ορόδης αποκόλληση, η οποία συνήθως τη βλέπουμε μεμονωμένα, δεν βλέπουμε ιδιαίτερη ανάπτυξη ντρούζεν στον οπίσθιο πόλο, και αυτή είναι η εικόνα της, το περίγραμμα του μελάχρου επιθυλίου κάτω δεξιά στην οσιτή είναι πάρα πολύ ομαλό και σαν ημικύκλιο, σαν να το έχεις, όπως λέω εγώ, σαν να το έχεις σχεδιάσει με το διαβήτη, ενώ στην αγκιογραφία με Μενιδοκιανίνη, που είναι η εξέταση εκλογής σε αυτές τις περιπτώσεις, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σιγή, η αποκόλληση υποφθορίζει σε όλους τους χρόνους, γιατί τα μόρια της Μενιδοκιανίνης είναι μεγάλα και ως γνωστόν δεν μπορούν να περάσουν τον αιματοαμφιβληστροειδικό φραγμό, το φραγμό μεταξύ μελάχρου και χοροειδούς, και δεν μπορεί να περάσουν στο χώρο κάτω από το RPE, από το μελάχρινο επιθύλιο. Όμως υπάρχει μια ειδική κατηγορία που η ορόδης αποκόλληση συσχετίζεται ή συνδυάζεται και με χοροειδική νοαγκίωση τύπου NOTS. Είναι δηλαδή ένας όζος θερμός, μια πλάκα που τη βλέπετε εδώ, βλέπετε κεντρικά την υποφθορίζουσα εικόνα της ορόδους αποκόλλησης, αλλά αριστερά βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η πλάκα που υπερφθορίζει, που είναι μια χοροειδική νοαγκίωση, και αν βάλουμε από πάνω το OCT, θα δούμε, γιατί πάντα πρέπει να αντιπαραβάλουμε και το OCT, ότι εκεί στην αριστερή πλευρά της ορόδους κατά τα άλλα αποκόλλησης υπάρχει μια άλλη μικρότερη ανώμαλη, πιο ανώμαλη, μικρότερη, και υπάρχουν και συνοδά εξυδρωματικά σημεία και κυστικό είδημα και υπαμφιβληστροειδικό υγρό. Μία ειδική κατηγορία πολύ ενδιαφέρουσα είναι αυτή της ορόδους αποκόλλησης που συνδυάζεται με την τύπου 3 οχρική νεοαγκίωση, που δεν είναι άλλη από τη γνωστή μας RAP, Retinal Angiomatous Proliferation, όπου είναι χαρακτηριστική ένα θερμό σημείο hot spot, το οποίο όσο περνάει ο χρόνος στην Ινδοκιανή, είναι πάνω όπως βλέπετε, αρχίζει και κάνει φαινόμενα διαρροής. Οι αγκιωματώδεις βλάβες της RAP, ακόμα και στην Ινδοκιανίνη, με συγχωρείτε, είναι μια βλάβη η οποία κάνει έντονη διαρροή. Και βλέπετε γύρω-γύρω τον υπερφθορισμό γύρω από το θερμό σημείο, η υποφθορίζουσα ορόδης αποκόλληση, και πολύ ενδιαφέρον στην αντιπαραβολή με το OCT είναι ότι βλέπετε συνήθως την υπερανακλαστική πάνω στην πράσινη γραμμή ενδοαμφιβληστροειδική βλάβη που κατεβαίνει από πάνω προς τα κάτω, σπάει το μελάχρον, και εδώ πιθανότατα υπάρχει και αρχόμενη χοροειδική νοαγκίωση. Αυτή είναι μία... Συγγνώμη, σε διακόπτω. Τι είπατες? Α, ναι. Μια και διέκοψες για να ενυδατωθείς, θα ήθελα όταν επιστρέψεις να εξηγήσεις, και να μην περνά έτσι, ποια είναι η διαφορά του fibrovascular PED, της κοινοαγκιακής αποκόλλησης μελαχρού επιθυλίου, με το serum PED συνότς. Που έδειξες πριν. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι λοιπόν ότι
όπως το βλέπετε εδώ, το fibrovascular PED, σε αντίθεση με το serous PED, είναι ανώμαλο. Δεν έχει αυτή την ομαλή, το ομαλό περίγραμμα. Είναι πιο ανώμαλο και σε ύψος και σε βάθος. Και εδώ βλέπετε ότι υπάρχει από κάτω νεοαγγείωση και βλέπετε αριστερά εδώ στην εικόνα, στη μεσαία στενοσυτή, υπάρχει ένα κλεφτ, ένας υποανακλαστικός χορός, ο οποίος αυτό, όταν υπάρχει κάτω, σημαίνει ότι υπάρχει μια νεοαγγείωση η οποία ενδεχομένως είναι υποτάσσει και είναι ένας από τους παράγοντες κινδύνου να σπάσει αυτό το RPE και να κάνει RPTR μετά από anti-VGF θεραπεία. Έχουμε ξυδρωματικά σημεία, υπαρφοβληστροειδικό υγρό ή κυστικό είδημα και ένα ανώμαλο περίγραμμα. Και η εικόνα, η φλουραγγειογραφική βέβαια, μας δείχνει τα pinpoints στη διαρροή που είναι το χαρακτηριστικό της τύπου 1 οχρικής νεοαγγείωσης που είναι στο υπόβαθρο κάτω από την fibrovascular PED. Υπάρχει μια ειδική κατηγορία PED, οι οποίες είναι μικρές, steep, απότομες, οξύεχμες αποκολλήσεις του μελάχρου επιθυλίου, οι οποίες έχουν ένα υπερανακλαστικό από κάτω, μια υπερανακλαστική κυστικό μορφή βλάβη και κατέρωχουν δεξιά-αριστερά υπαρφυστροειδικό υγρό. Δεν είναι τίποτα άλλο από μια τυπική OCT εικόνα ενός πολύποδα που είτε μπορεί να βρίσκεται μόνος του, είτε μπορεί να βρίσκεται σε συνδυασμό με ένα BVN, το λεγόμενο δίκτυο οχρικής νεοαγγείωσης. Εδώ το έχουμε απεικονίσει και με ινδοκιανίνη επάνω και από κάτω το έχουμε απεικονίσει και με οσιτή αγγειογραφία που έχει καταφέρει να απεικονίσει και την νεοαγγειακή μεμβράνη, αλλά πολύ ωραία και τον πολύποδα. Και περνάμε σε μία άλλη κατηγορία παθήσεων που συναντάμε ορόδες αποκολλήσεις, ίσως όμως όχι τόσο μεγάλες όπως εδώ, αλλά περιγράφονται. Είναι η κεντρική ορόδης, αλλά ειδικότερα υπάρχει μία κατηγορία παθήσεων μέσα στην οποία είναι μια ομπρέλα μέσα στην οποία υπάρχει και η CSR ως ενεργός μορφή, είναι τα νοσήματα του παχυχωριοειδούς, το παχυχωρόιτ spectrum, το οποίο συνιστά μια κατηγορία παθήσεων που προσβάλλουν το μελάχρον επιθήλιο. Εδώ βλέπετε μια κεντρική ορόδη η οποία έχει υπαμφιλιστροειδικό υγρό και βλέπετε πάλι τις ορόδες 5, οι οποίες είναι σαφώς μικρότερες. Υπάρχουν άλλες αιτίες αποκόλλησης μελάχρου επιθηλίου, πιο κακές, πιο δυσάρεστες. Ένα μελάνωμα χωριοειδούς που βλέπετε όμως ποια είναι η διαφορά στην οσιτή αριστερά, είναι μια βλάβη που έχει υπόσταση στο χωριοειδή από κάτω. Το βλέπετε και βλέπετε, βλέπετε ακριβώς το λάμπι, μπάμπι, RP contour. Μάλλον αυτό περισσότερο το βλέπουμε στις μεταστάσεις αργότερα. Αλλά αυτό το χαρακτηριστικό σημείο είναι το sluggish photoreceptors. Υπάρχει αυτή η αποδιοργάνωση των φωτοϋποδοχείων, οι οποίοι διασπώνται και είναι και στην οροφή του υπαρφυλιστροειδικού υγρού. Και η εικόνα του αυτοφθορισμού με τη λιποφουσκίνη, αλλά και τα pinpoints με χαρακτηριστικό και pooling στην φλουραγγειογραφία. Και οι μεταστάσεις, έτσι. Εδώ είναι το lumpy bumpy, υπαμφιλιστροειδικό υγρό και η αγγειογραφική εικόνα αντίστοιχα με pinpoints. Και ερχόμαστε στη θεραπεία. Αν θέλετε να κάνουμε κάποιο διάλειμμα, κάτι να συζητήσουμε. Ωραία, η θεραπεία λοιπόν για μένα είναι παρακολούθηση, δηλαδή αυτό το περιστατικό ήταν κάτι ακραίο. Έχω δει πολλές ορόδες αποκολλήσεις, αλλά αυτή τη φούσκα τόσο μεγάλη, τόσο φουσκωμένη, με τόσο λεπτό από πάνω τον αμφιλιστροειδή, δεν είχα ξαναδεί. Και όταν το είδα, και επειδή πάντα μας περνάει στο μυαλό κάποια σκέψη, κάποια αίσθηση του πώς μπορεί να πάει αυτό το περιστατικό και τι μπορούμε να κάνουμε, δεν ήμουν αισιόδοξος. Όμως αυτά είναι και τα περιστατικά στα οποία μπορεί να είναι κανείς πιο θαραλέος, με την έννοια ότι εφόσον δεν είμαι αισιόδοξος και το επικοινωνώ αυτό στον ασθενή, δεν έχω να χάσω και τίποτα δοκιμάζοντας κάποια αντισυμβατική και ακραία λύση. Οι αντισυμβατικές περιπτώσεις θέλουν και αντισυμβατικές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Για μένα λοιπόν, εφόσον είναι ανάγκη η PED, δεν υπάρχει θέμα anti-VGF, ξεκάθαρο, και υπάρχει και υπάρχουν και μελέτες σε αυτό που λένε ότι οι anti-VGF έχουν μόνο μια παροδική ουσιαστικά επίπτωση χωρίς ιδιαίτερο αποτελέσματα λειτουργικά ή και ανατομικά. Και υπάρχει και το λέιζερ. Φωτοδυναμική θεραπεία με βερτεπορφίνη σε ανάγκες αποκολλήσεις μελαχρού επιθυλίου στους φίλους μας κορεάτες. Και βλέπετε εδώ κάποιες εικόνες από τη δημοσίευσή τους όπου έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Και επίσης υπάρχει και μια άλλη δημοσίευση, half dose, μισής δόσης φωτοδυναμική θεραπεία για ιδίας κατηγορίας και τύπου αποκολλήσεις, όπου εδώ το συσχετίζουν και με τον παχυχωριοειδή και βρήκανε ότι έχει σημασία στο μάτι που έχει την προσβολή και την ορόδια αποκόλληση πόσο είναι το πάχος του χωριοειδούς. Και όσο πιο μεγάλο είναι το πάχος του χωριοειδούς, αυτό είναι ένας καλός προγνωστικός παράγοντας για το αποτέλεσμα της θεραπείας. Και επίσης η διαφορά μεταξύ πάσχοντος και του έτερου οφθαλμού, όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά στο χωριοειδικό πάχος με μεγαλύτερο πάχος στο πάσχον μάτι, αυτό είναι ένας παράγοντας επίσης που
δείχνει ότι μπορεί να πετύχει η φωτοδυναμική. Εγώ έκανα, εκτός από φωτοδυναμική, έκανα και micropulse. Γιατί? Διότι τίνω να χρησιμοποιώ σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις και το micropulse και ίσως επειδή ήθελα, επειδή είχα μια αντισυμβατική, όπως είπα, περίπτωση, ήθελα να κάνω κάτι, να ρίξω όλα τα όπλα μέσα. Δεν ξέρω τελικά το micropulse εδώ πόσο συνεισέφερε. Νομίζω όμως ότι ο βασικός πυλώνας ήταν η φωτοδυναμική και βλέπετε εδώ την εικόνα infrared και αυτοφθορισμού και... Παναγιώτη, δεν σε διακόψω ένα λεπτό. Καταρχήν, είναι αρκετά δύσκολο να βρούμε βερτεπορφίνη αυτές τις μέρες. Ήταν η εποχή που ήταν ακόμα εύκολο. Γιατί τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχήν, να πω ότι όντως ήταν ένα πολύ περίεργη εικόνα του PED σου. Όταν το πρωτοβλέπεις, δεν πάει το μυαλό σου αμέσως σε PED. Είναι μια περίεργη φούσκα. Βλέπεις πως όντως δηλαδή, εφόσον έβαλε τη διάγνωση μετά, πήγε πάρα πολύ καλά. Απλά θέλω εδώ να πω ότι. Ξέρεις πολύ καλά ότι όταν έχουμε πάκι κορόιτ σπέκτρουμ, μια άλλη πιο συντηρητική προσέγγιση είναι η αγωγή με θεραπεία με τοπικές σταγόνες, το Maxidex 4 φορές, συν ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες, Nevanac ή όποιο άλλο θες. Τα πιστεύω σε αυτά. Αυτό είναι δεδομένο και εγώ το έχω δει να δουλέψει μαζί με τον Χαρόνι τον Αλέξανδρο, το συζητάγαμε και εμένα μου έχει δουλέψει σε 3 με PPS πάρα πολύ καλά. Που... Το θέμα είναι ότι από όταν δούλεψε αυτό μαζί με κάποιους αδέλφους και δεν ξέρω το λόγο, γι' αυτό θέλω απλά να το ζητήσουμε. Το έχω βάλει σε κεντρικές ορόδους, σε χρόνιες κεντρικές ορόδους και σε αρκετές έχει δουλέψει. Τα έχω μαζέψει αυτά τα περιστατικά και το γράφω τώρα. Και υπάρχει και μία θεωρητική εξήγηση γιατί γίνεται αυτό. Έχει να κάνει με το expansion του όγκου μέσα, διάφορα. Παρότι το Maxidex, σαν κορτιζόνη, κάποιος θα έλεγε εξ αρχής ότι δεν θα το δίνει σε ένα περιστατικό με κεντρική ορόδη. Εδώ να πούμε ότι επειδή το ποσοστό περνάει στην κυκλοφορία είναι απειροελάχιστο, δεν ανοίξει την κορτιζόνη που δεν δίνουμε στην κεντρική ορόδη. Ήθελα απλά να το αναφέρω ότι η θεραπεία με Maxidex και με κάποια αντιφλεγμονώδες συν σπυρινολακτόνι ή επλερονόνι δουλεύει και δεν ξέρουμε ακριβώς το λόγο. Αν θες να ολοκληρώσεις... Αυτό και το τελευταίο κλείνοντας με μία σκέψη, αν θα πρέπει να φοβόμαστε να κάνουμε φωτοδυναμική σε αυτά τα περιστατικά, το έχουμε συζητήσει και σε παλιότερες. Ναι, νομίζω πως όχι, διότι για να έχουμε TR που φοβούνται κάποιοι στη φωτοδυναμική, πρέπει να υπάρχει από κάτω χώριο ειδική νεοαγγείωση. Όσο ψηλό και να είναι το PED, αν δεν έχεις νεοαγγείωση, τίποτα δεν θα σου συσπαστεί από κάτω για να στο σκίσει. Ακριβώς. Παλιά δίναμε και κορτιζόνι ενδοϊαλοειδικά για να επιπεδώσουμε τα PEDs, όχι υποτενόνια, Νίκο, μέσα στα ενδοϊαλοειδές και δούλευε. Δεν ξέρω αν κάποιος από το πάνελ ή από το κοινό θέλει να σχολιάσει κάτι. Και ο Γιάννης Οδατσέρης έχει πολύ μεγάλη εμπειρία με το micropulse, θα μας τη μοιραστεί λιγάκι πριν προχωρήσουμε. Θα σας πω την εμπειρία μου. Ήταν ένα συνέδριο στην Κρήτη, στο Κρέτα Μάρις, πριν βγουν τα DVGF. Εγώ έκανα, είτε είχα μεγάλες αποκολλήσεις, τα όρια των αποκολλήσεων υπήρχαν μικρές χορηγικές αναγκαιώσεις, με την ICG τα βρίσκαμε. Έκανα PDT και έβαζα μέσα και κέναλο. Και είχα τεράστια, πολύ καλά αποτελέσματα. Τα ξέρει και ο Αλέξανδρος Ρουβάς. Ο καθηγητής, λοιπόν, ο κ. Θεοδωσιάδης, τότε, λίγο με έκραξε, μου λέει κάνεις PDT στην αποκόλληση που αυτό και πραγματικά στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι δούλευε πάρα πολύ καλά το PDT μαζί με το βέβαια μετά βγήκαν τα anti-VGF, οπότε τι κάναμε, κάναμε PDT και anti-VGF και πηγαίνανε, πραγματικά έχω σειρά περιστατικό που πηγαίνανε πάρα πολύ καλά. Τώρα που λες με το micropulse, και με το micropulse έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Όπως έκανες και εσύ. Κατάλαβες. Δεν ξέρω τι από τα δύο δούλεψε όμως και σε ποιο βαθμό, γιατί τα έκανα ταυτόχρονα σχεδόν. Πάντως, Γιάννη, το micropulse όταν συνεκρήθη με την PDT στην pulse και την pulse. Είναι καλύτερο το PDT, το λέω. Είναι καλύτερο. Αλλά επειδή πέσαμε σε αυτή την περίοδο που υπήρχε έλλειψη του φαρμάκου της Βερτεπορφίν, όμως έχω δει ότι δουλεύει και το micropulse. Σίγουρα δεν δουλεύει όπως η PDT. Αλλά δουλεύει. Αυτό πρέπει να το πούμε. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραίο περιστατικό και πολύ ωραία όλη η ανασκόπηση των αποκολλήσεων μελάχρου επιθυλίου. Ευχαριστώ. Et maintenant, Cersei Lafamme, η κυρία Κισκύρα, αγαπητή, φίλη, επιμελήτρια στην κρατική κλινική του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών, εξαιρετικός γιατρός και εξαιρετική άνθρωπος, θα μας παρουσιάσει το περιστατικό της.
Κύριε Ρότσου, μου ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Κύριε Δατσέρη, αγαπητό κοινό, καλησπέρα. Πηγαίνω γρήγορα και εγώ να παρουσιάσουμε το δικό μας περιστατικό. Λοιπόν, έχουμε μια κυρία 92 χρονών, η οποία ζει στην επαρχία αυτοσυντηρούμενη και η οποία είχε παραπονεθεί σε μια συγγενή της εδώ και 10 μέρες περίπου για θολιόρας και μειοψίες. Πήγε βέβαια εκεί δίπλα στα Καλάβρητα, στο χωριό που βρίσκεται, σε έναν ιδιώτη και της είπε ότι έχει μια αιμορραγία ιελοειδούς και να ξανάρθει σε 1 με 1,5 μήνα. Από το ατομικό αναμνηστικό έχουμε να πούμε ότι είχε αρτηριακή υπέρταση υποδιπλή αγωγή, έπαιρνε σαλοσπύρτων 75 μιλιγκράμμ, είχε άνοια και υποθυροειδισμό και από το οφθαλμολογικό της ιστορικό είχε υποβληθεί σε χειρουργείο καταράκτη από 25 ετίας. Κατά την πρώτη κλινική εξέταση, η μέτρηση του δεξιού οφθαλμού, ο οποίος μας αφορά, ήταν μέτρηση δακτύλων, η όραση, και στο οποίο στο μημόριο διακρίναμε μία αιμορραγία ιελοειδούς με προ- και υποαμφιβληστροειδική και ενδοαμφιβληστροειδική αιμορραγία πέριξ του άνω αγκιακού τόξου. Θα τα δούμε απευθείας με τις εικόνες και προχωρήσαμε στην αγκιογραφία με φλουορεσκείνη και στο OCT μας. Έχουμε κάνει ένα OCT με MAP, όπου βλέπουμε υπο- και ενδοαμφιβληστροειδικό υγρό. Σε κάποιους που μπορούν να το δουν καλύτερα, βλέπουμε και κάποια υπερανακλαστικά κοκκία στον έξω αμφιβληστροειδή. Και στη φλουραγγιογραφία, κατά την όψιμη φάση, όπου δυστυχώς δεν είχαμε πατήσει timer, βλέπουμε εδώ πάνω, δεν έχουμε τους χρόνους, αλλά είναι στη φάση επαναπλήρωσης των αναγκαίων ουσιαστικά, βλέπουμε αυτή την υπερφθορίζουσα περιοχή, όπου δυστυχώς αποκρύπτεται με αίμα. Τι θα κάνουμε, κύριε Ρότσο, δεν πιστεύω να έχετε κι εσείς άλλη ιδέα. Προχωράμε σε μια αγκιογραφία με ενδοκιανίνη. Και δυστυχώς, επειδή είμαστε και δημόσιο, δεν είχαμε την ενδοκιανίνη εκείνη τη μέρα. Η κυρία Χαρίκλη έμεινε στη συγγενή της και ήρθε μετά από μία εβδομάδα. Στη δεύτερη, λοιπόν, αυτή η εξέταση, ξανακάναμε ένα OCT να δούμε ξανά το retinal map. Έχουμε μεγάλη επιδείνωση, έτσι και στο OCT, με αύξηση του ένδο και του ύπο αμφιβληστροειδικού υγρού και πολλαπλά υπερανακλαστικά κοκκία πλέον και στον έσω αμφιβληστροειδή. Στο οποίο στο μημόριο έχουμε μείωση της αιμορραγίας του ιελοειδούς, όχι βέβαια πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε την ίδια προ- και ενδοαμφιβληστροειδική αιμορραγία και αρχίζει να αχνοφαίνεται μια πορτοκαλόφαιη εστία στο άνω αγκιακό τόξο. Σας έχω παραθέσει και τη φλουραγγιογραφία εδώ και την ενδοκιανίνη μας, με διαφορά μιας εβδομάδας, όπως και τα OCD και την επιδείνωση. Και βλέπουμε λοιπόν στους όψιμους χρόνους της φλουραγγιογραφίας την υπερφθορίζουσα περιοχή που ήδη έδειξα, αλλά και στην ενδοκιανίνη βλέπουμε ήδη από την πρώιμη φάση, κοντά στο σημείο του arterial και venous crossing, ένα σχηματισμό έτσι, σακοειδή, όχι ακόμα βέβαια, αλλά στη μέση και στην όψιμη φάση της ενδοκιανίνης βλέπουμε πλέον έναν υπερφθορίζον σακοειδή σχηματισμό. Κύριε Ρότσο, κάτι εδώ. Σαν εικόνα, όχι, έτσι. Νομίζω πλέον ότι έχουμε και την διάγνωσή μας. Τουλάχιστον εγώ πίστευα τουλάχιστον στο 95% ότι έχουμε ένα αμφιβληστροειδικό αρτηριακό μακροανέβρισμα. Και πρέπει να αποφασίσουμε για τη θεραπεία μας. Βεβαίως, ένα επιπλεγμένο μακροανέβρισμα δεν μπορεί να μείνουμε στην παρακολούθηση. Κάποιοι βιβλιογραφικά το κάνουν ακόμα και αυτό και περιμένουν 1-6 μήνες. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σίγουρα σε μια θεραπεία, όπου είναι βεβαίως μια λέιζερ φωτοπηξία, άμεσα στο μακροανέβρισμα, έμεσα ή και με micropulse πλέον, ειδικά που το χρησιμοποιούν η Ιταλική σχολή των οφθαλμιάτρων. Ενδοϊαλοειδικά πλέον έχουμε εισάγει στην θεραπευτική μας φαρέτρα και τους anti-VGF. Υπάρχει πλάνα βιτρακτομή βεβαίως με μεγάλη ιαλοειδική αιμορραγία και μια πνευματική ρετινοπηξία όταν έχουμε την αιμορραγία και το μακροανέβρισμα κάτω από το βοθρίο. Τι έκανα εγώ, προχώρησα ενδοϊαλοειδικά σε anti-VGF χωρίς παρακολούθηση. Εδώ πέρα ίσως θα έχουμε πολλά να σχολιάσουμε για αυτό το πράγμα, αλλά είχα μια κυρία 92 χρονών η οποία γκρίνιαζε, δεν ήθελε να μείνει καθόλου στην Αθήνα, δεν ήθελε να έχει παρακολούθηση, γιατί μετά από ένα λέιζερ σίγουρα θα ήθελα να την ξαναδώ. Σίγουρα δεν έβλεπα καλά λόγω της ιαλοειδικής αιμορραγίας το μέγεθος του μακροανευρίσματος. Θα πήγαινα σίγουρα άμεσα να το κάνω λέιζερ, αλλά παρόλα αυτά δεν ήξερα ακριβώς πόσο ένταση να βάλω, ενέργεια, spot size, τα πάντα. Και πάω λίγο με θράσος και κάνω αφλίμπερσεπτο, που δεν υπάρχουν πάρα πολλές βιβλιογραφικές αναφορές, μόνο το 2017 από την Μπόρμαν, στο Χάλε. Και κάνουμε ενδοειαλοειδικά αφλίμπερσεπτ μέσα Ιουλίου περίπου. Το περνάω κιόλας και από τον ΕΟΠΗ. Πέρασε και από τον ΕΟΠΗ. Και τη βλέπουμε μετά από 2 μήνες, όπου είναι περιχαρής, βλέπει 3 δέκατα, έχει απορροφηθεί αιμορραγία ιελοειδούς. Βλέπουμε έναν ορατό σάκο ανευρίσματος στην άνω κροταφική αρτηρία.
Και πλέον δεν διακρίνουμε καμία αμφιβολία στη δυτική αιμορραγία και να το σιτή μας στα μέσα του Σεπτέμβρη. Έτσι. Ακόμα και από το retinal map βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία πάχυνση στον αμφιβληστροειδή και κοντά στο άνω αγκιακό τόξο. Έχουμε τα κλασικά υπερανακλαστικά κοκκία και στην έξω δικτυωτή, έτσι, και μέχρι και την έσωπο κόκκινη. Κύριε, να σας διακόψω εδώ ένα λεπτό. Έτσι. Καλά πήγε η κυρία Χαρίκλια, τυχερή. Πολύ καλά πήγε η κυρία Χαρίκλια και πήγαμε. Ήταν υπερτασική η κυρία Χαρίκλια. Ναι. Εδώ απλά να πούμε μια και άποψη. Και έπαιρνε και σαλοσπύρ επίσης, που είναι σημαντικό. Το στάνταρ treatment ενός μακροανευρίσματος ραγέντος, γιατί εδώ περί ραγέντος πρόκειται, είναι αν δεν έχεις υγρό το οποίο κατευθύνεται στο κεντρικό βοθρείο, μπορείς να το παρακολουθήσεις, γιατί συνήθως αυτοθρομβώνονται αυτά. Εδώ είχατε όντως μεγάλη εξέλιξη του μακροανευρίσματος, τα οποία όταν θες να τα θεραπεύσεις, η μέχρι τώρα στάνταρ προσέγγιση είναι το λέιζερ. Το θερμικό γύρω και πάνω στο μακροανεύρισμα και έχουν και πάνε πάντα πολύ καλά. Πείτε μας γιατί αποφασίσατε στο σκεπτικό σας να κάνετε anti-VGF. Λοιπόν, είναι πολλοί λόγοι που αποφάσισα να κάνω anti-VGF. Καταρχάς, ήθελα το μέγιστο οπτικό αποτέλεσμα για την ασθενή μου και πλέον οι μελέτες έχουν δείξει από το 2009 και ειδικά τώρα τελευταία από το 2020 μέχρι το 2022, ειδικά οι σχολές της Ασίας, με τελευταία την δημοσίευση του Wang, έχει δείξει ότι οι χρήσεις των anti-VGF έχουν πολύ πιο γρήγορο και λειτουργικό και οπτικό αποτέλεσμα και πιο γρήγορη επαναφορά της αρχιτεκτονικής ουσιαστικά του αμφιβληστροειδούς, ιδίως στο σημείο της οχράσης, όταν έχουμε δηλαδή επεπλεγμένο τέτοιο μακροανεύρισμα. Και μια και με τον οποίο με τι ένδειξη το ζητήσατε? Το πήγα πάρα πολύ πονηρά, δεν πήγα καν εκτός ενδείξεων, επειδή στη φλουραγγιογραφία δεν φαινόταν πολύ καλά, έγραψε ότι έχω θρόμβωση φλέβας. Και ζήτησα μόνο μία ένεση και μου την εγκρίνανε. Και μάλιστα της Μπόρμαν κιόλας η ασθενή το 2017 είχε περίπου το ίδιο προφίλ με τη δικιά μου ασθενή, που μετά το είδα από τη βιβλιογραφία, ήταν 96 χρονών, ήταν και αυτή υπερταστική, έπαιρνε και αυτή σαλοσπύρ και είδαμε ταχύτατα αποτελέσματα. Βέβαια, συνεχίζω, δεν έχω τελειώσει εδώ τη θεραπεία μου, γιατί αποφάσισα, ακριβώς επειδή μένει εκεί που μένει, δεν θέλει να έρχεται στην Αθήνα, γκρινιάζει σε όλους, μένει σε ένα χωριό γύρω από τα Καλάβρητα που δεν υπάρχει κανείς. Την ίδια μέρα δεν της έκανα φλουραγγιογραφία, της έκανα απευθείας θερμικό λέιζερ. Και πάνω στο μακροανεύρισμα και γύρω από το μακροανεύρισμα, για να έχω μια σταθεροποίηση. Κύριε Γιώργα Κοράκο, θέλω να κάτι. Άρα, συγγνώμη, μην υποκλέπτετε το ρόλο μου. Λοιπόν, απλά να πούμε ότι πάρα πολύ ωραίο περιστατικό, πήγε πάρα πολύ καλά. Θερμά συγχαρητήρια, κυρία Χαρίκλια. Εγώ προσωπικά είμαι φαν του λέιζερ, του άργων, του κανονικού στα μακροανευρίσματα, αλλά το take home message είναι ότι όταν είσαι έναν άνθρωπο που δυσκολεύεται για χίλιους δυο λόγους, δεν το ξαναδείς, δεν, μπορείς να σκεφτείς και άλλα πράγματα, να σκεφτείς έξω από το κουτί και πολλές φορές δουλεύουν. Από το πάνελ κάποιος θέλει να σχολιάσει. Α, ο κύριος Γιώργα Καράκος. Δεν ξέρω να ακούγομαι εδώ. Μπροστά μου. Ειδικά άμα μένει μακριά, η λύση είναι η φωτοπηξία. Δεν είχα καλή ορατότητα. Δεν ήξερα το μέγεθος του μακροανευρίσματος. Μόνο από την ειδοκιανίνη φάνηκε καλά. Ίσα-ίσα. Κάνεις αντιπαραβολή και ειδικά με την αιμορραγία μπορείς να έχεις και καλύτερη απορρόφηση. Είναι η μοναδική λύση. Το anti-VEGF δυστυχώς έχει μια λειτουργία η οποία κάποια στιγμή τελειώνει. Άμα αυτό το μακροανεύρισμα έχει κάνει τέτοια βλάβη εκεί, δεν έγινε χθες σε υπερτασικούς. Έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως το κατάλαβα εγώ, τι σου είπε. Σου είπε ότι βλέπω ένα μακροανεύρισμα στην ICG. Είχε αιμορραγία. Δεν μπορούσα να το χτυπήσω καλά. Στην ICG φάνηκε καλά. Έκανα το anti-VGF, έπεσε η αιμορραγία και μετά όταν ξανάρθε, τη έκανα και το λέει. Δεν έχω δείξει καν το αποτέλεσμα. Έχουμε και αποτέλεσμα. Ξανάρθε η κυρία Χαρίκλια, χαρούμενη. Γύρισε η ώρα στα 6-10. Πλέον δεν είχαμε καμία είτε ένδο, είτε προ, είτε υαλουρονική αιμορραγία. Έτσι βλέπουμε μια φωτοπυγμένη περιοχή. Περνάω απευθείας στις εικόνες. Έχουμε λοιπόν και τη φωτογραφία βυθού που επιτέλους όσοι γνωρίζουν το νοσοκομείο μας δουλεύει αυτή την περίοδο η φωτογραφία βυθού και φαίνεται και πάνω στην πορεία της αρτηρίας στο μακροανεύρισμα. Έχω κάνει και γύρω λέιζερ και πάνω στο μακροανεύρισμα λέιζερ. Η όραση έχει γυρίσει στα παλιά της δεδομένα, στα 6-10. Πάρα πολύ σημαντικό για αυτό που λέμε είναι ότι όλες οι μελέτες πλέον έχουν δείξει ότι είτε παρακολουθούμε το μακροανεύρισμα είτε κάνουμε λέιζερ, η όραση περίπου φτάνει πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. Μόνο με τους anti-VGF έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επαναφορά της όρασης, δηλαδή της οπτικής οξύτητας. Με εντυπωσιάζεται, γιατί δεν έχω υπόψη με αυτή τη μελέτη. Είναι του Wang, είναι το 22 και είναι και του Kim.
Εγώ πάντα έκανα λέιζερ σε αυτά όταν κατέβαινε το υγρό στην οχρά. Τότε. Η τελευταία μελέτη έγινε 5 Νοέμβρη του 2022 από το ΟΑΜ. Ο κύριος Γεωργακαράκος θέλει να επανέλθει. Εξαρτάται πού είναι το ανέβρισμα. Βεβαίως. Αυτό εκεί που είναι. Έχει κανένα πρόβλημα. Αυτά τα οποία είναι παραοχρικά ή δίπλα στο ποθρίο, προφανώς έχει μια άλλη διαντιμετώπιση γιατί εκεί το λέιζερ έχει περισσότερη καταστρεπτική λειτουργία. Αλλά όντως η φωτογραφία βυθού σας χαίρομαι που ξαναλειτουργεί, γιατί ήταν από την εποχή του κυρίου Κουρή. Από τη... Είναι ακόμα από την. Ναι, φαίνεται, να το. Έχουμε την ίδια, ναι. Έχω να πω επίσης ότι έχουν γίνει όσες μελέτες έχουν γίνει συγκριτικά, χωρίς θεραπεία και σε ραγιόν μακροανέψημα με λέιζερ, η οπτική οξύτα δεν έχει επανέλθει στα αρχικά της επίπεδα. Είτε εγώ είναι, εγώ έχω δει ασθενείς που έχουν επανέλθει περισσότερο. Σε τόσο μεγάλη επιδείνωση μέσα σε μία εβδομάδα. Ναι. Εδώ πέρα είχαμε μέσα σε μία εβδομάδα διπλασιασμό του πάχους του αμφιβληστροειδούς. Όλου του αμφιβληστροειδούς. Ήταν κλασικά στο άνω αγκιακό τόξο, έτσι κροταφικά. Έχει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και εγώ θεωρώ συνδυασμό πλέον μία θεραπείας με anti-VGF και μετά με λέιζερ. Θα θεωρηθήσω ότι, ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό και οπτικό, όπως γράφει και στο τέλος, και, και λειτουργικού αποτελέσματος και σίγουρα πρέπει να εξατομικεύουμε σε αυτές τις νόσους της θεραπείας, όταν δεν υπάρχει gold standard. Και θα μπορούσαμε να προτείνουμε κιόλας να γίνουν και παραπάνω μελέτες για να ενταχθεί όλες οι anti-VGF σαν πρώτης θεραπείας γραμμή στα μακροανευρίσματα. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καλό είναι να μην πάμε την κουβέντα στο ή το ένα ή το άλλο. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τα και δύο. Και τα δύο, ακριβώς. Ακριβώς. Δεν αυτό υπάρχει θέμα αντιπαράθεσης. Κυρία Κισκύρα, καταπληκτικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη ρόλη σας. Να είστε καλά. And last but not least, η κυρία Κατερίνα Μάνη, μελήτρια Β στην πρώτη Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική της Αθήνας. Έχω τη χαρά να συνεργαζόμαστε με την κυρία Μάνη στο τμήμα αμφιβληστροειδούς. Γνωριζόμαστε καλά, είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Αυτό που εκτιμώ σε αυτήν είναι το τρομερό έμπαθι που έχει απέναντι στους ασθενείς της και το πώς δένεται μαζί τους. Και να μας παρουσιάσει το περιστατικό της. Ευχαριστώ, κύριε Ρότσο, για τα καλά σας λόγια. Κύριε Δατσέρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ θέλω να σας παρουσιάσω ένα περιστατικό. Έρχεται ένας ασθενής το καλοκαίρι, 50 ετών, με ελεύθερο ιστορικό και έχει ευνίδια μείωση όρασης, δηλαδή οπτική οξύτητα στο δεξί μάτι μέτρηση δακτύλων και στο αριστερό 10 δέκατα. Όπως βλέπετε και στην εικόνα, το δεξί μάτι έχει μια τεράστια διάταση των αγκίων και φαίνεται να υπάρχει και μια υποχρεωτική αιμορραγία διάχυτη σε όλο τον οπίσθιο πόλο. Κάνοντας μια περαιτέρω διερεύνηση, φυσικά με τη φλουραγγιογραφία, σίγουρα έχουμε καθυστερημένη πλήρωση των αγκίων, ισχυμίες 360 μοίρες και έναν διάχυτο υποφθορισμό κυρίως στο κεντρικό βοθρίο και πέρυξ του κεντρικού βοθρίου. Η διπλανή εικόνα είναι late phase της φλουραγγιογραφίας, όπου δείχνει μία έντονη ισχυμία ανάμεσα στην οπτική θηλή και στην οχρά. Ήθελα να σας ρωτήσω πού πάει το μυαλό σας. Σας δείχνω και ένα late phase στη φλουραγγιογραφία. Πάει το μυαλό σας σε κάτι αποφρακτικό. Αν σας δείξω και αυτές εδώ τις εικόνες, θα μένατε στην άποψή σας. Μία φωτογραφία. Πριν πάμε, εδώ θα ρωτήσουμε και τον κύριο Μαλάμο. Εδώ είναι το μεγάλο debate που προκύπτει σε αυτά τα περιστατικά, αν είναι αγκιοπάθεια ή αν είναι αγκίτιδα. Δηλαδή, είναι μια ισχυμική αγκιοπάθεια. Δηλαδή, αυτό είναι η ισχυμική αποφρακτική αγκίτιδα. Μια τεράστια κουβέντα το τι βλέπουμε τώρα, αν είναι θηλίτιδα, αν είναι αποφρακτικό combine, γιατί να είναι. Εγώ λέω να είναι και arteries element και vein element. Και το ερώτημα είναι στην περιφέρεια, στην επόμενή σας διαφάνεια, κυρία Μάνη, αν αυτές οι εικόνες είναι η εικόνα που δίνει η απόφραξη στις όψιμες φάσεις ή αν είναι μια πραγματική τύπου frost branch αγκίτιδα, μια αγκίτιδα. Εσύ πάνω τι θα έλεγες? Είναι από τα περιστατικά που δεν μπορείς να είσαι Δεν μπορείς να πεις. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
ας πούμε, βλέποντας την πάνω δεξιά φωτογραφία, θα έλεγα πως είναι αγκίτιδα. Μόνο εκεί όμως. Μόνο γιατί εκεί. Άμα δεις τις από εδώ, όπως τα βλέπω εγώ, μοιάζει για αποφράκτιο. Ναι, εκεί επικρατεί η ισχυμία και η ερήμωση και τα αγκία δεν φαίνεται να φλεγμένουν ιδιαίτερα. Για προχωράτε. Το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε αυτόν τον ασθενή. Δείξτε και το λοιπόν. Τώρα θα δείξω. Είναι 50 χρονών, είναι καλοκαίρι, δεν μπορώ να τον παραπέμψω σε πολλούς. Άντρας ή γυναίκα. Άντρας είναι. Τι προφίλ έχει, δώστε μας πληροφορίες. Είναι ψηλός, λεπτός. Και καλοκαίρι ήταν και ενδιαφερθήκατε πολύ για τον ασθενή, βλέπω. Διαβητικός. Δεν αναφέρει, ελεύθερο ιστορικό. Ελεύθερο αναφέρει ιστορικό. Ελεύθερο ιστορικό. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, τι εξετάσεις του κάνατε εσείς για να το επιβεβαιώσετε. Θα σας δείξω αμέσως. Ωραία, προχωρήστε. Εγώ πάντως θα έψαχνα και τα δύο, και προς την κατεύθυνση του αγκιακού παράγοντα το αμυγός. Λοιπόν, εγώ έπρεπε να πάρω την απόφαση. Αυτό είναι το OCT. Δεν είχα ένα έντονο SRF. Πρόσεξε τώρα, stop. Εδώ στην εικόνα αυτή την πρώτη, την απάνω, αυτό δείχνει και ότι έχεις είδημα των αμφιβληστροειδικών στιβάδων. Άρα μπαίνει στο μυαλό το combined. Να έχεις combined, απόφραξη φλέβας και αρτηρίας. Μα φαίνεται ότι αυτοβλέπετε, κύριε Γιώργα Καράκη. Είναι έντονο υπερανακλαστικός. Κοιτάξτε, αν πρόκειται για απόφραξη αρτηρίας, πρέπει να σκεφτείτε δύο πράγματα. Αν είναι φλεγμονώδες ή αν δεν είναι φλεγμονώδες. Και ξέρετε γιατί. Γιατί αν είναι φλεγμονώδες, αυτό σκοτώνει. Γι' αυτό σας ρώτησα τι ιστορικό υπάρχει και πώς έχετε προχωρήσει. Οπότε περιμένω να δω περαιτέρω για να σχηματίσω κι εγώ καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, εμένα η απόφασή μου ήταν ότι πρέπει να δώσω κορτιζόνη στον ασθενή. Γι' αυτό και του έκανα εισαγωγή. Έκανα διερεύνηση που θα σας τις δείξω παρακάτω. Όμως έπρεπε άμεσα να πάρω μια απόφαση όσον αφορά τη θεραπεία. Μισό λεπτό λίγο. Δεν διερευνήσατε και δώσατε θεραπεία? Ένα λεπτούλι. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Αυτή τη στιγμή δεν έχω να σας τη δείξω, δυστυχώς. Η θηλοχρική περιοχή είχε είδημα. Αν μπορώ να σας βοηθήσω με τη φλουρογεωγραφία στην περιοχή αυτή, ήταν πλήρως ισχυμική. Ξέρετε τι, επειδή και καταγράφεται και εγώ δεν ακούω τίποτα, να το λέτε καλύτερα στο μικρόφωνο, γιατί εγώ δεν πιάνω τίποτα, δεν ακούω τίποτα. Κυρία, ναι, αν υπάρχει κάποιο σχόλιο, πού είναι το μικρόφωνο? Λέω, δεν υπάρχει μία φωτογραφία. Επειδή βλέπω μία ισχυμία στη θηλοχρική περιοχή, μπορεί να είναι μία θρόμβωση φλέβας, εκεί πηγαίνει το μυαλό μου. Όταν η φλέβα θρομβώνεται, η αρτηρία ζορίζεται. Και το βλέπουμε αυτό και στην άχητη αγκίδα. Ναι, ναι, κύριε Παναγόπουλε, αυτό είπαμε, ότι μπορεί να είναι αυτό το βάλαμε. Αυτό βάλαμε. Συζητάμε τώρα. Πώς... Η θηλοχρική όμως έχει μικρότερη πίεση από την γενική αρτηρία του αμφιβληστροειδού. Άρα η θηλοχρική μπορεί να εμφανίσει η ισχυμία και η ισχυμικό είναι. Τη διάγνωση εδώ, αν είναι αυτό που σας λέω, τη βάση μια φωτογραφία του παπλού. Σαφώς συμφωνούμε σε αυτό που έχετε λέμε. Δίκιο. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα, συζητάμε αν αυτό είναι μια απόφραξη φλέβας και πώς θα κινηθεί ή αν είναι κάποια φλεγμονώδης ιστορία. Εγώ αυτό έχω καταλάβει μέχρι τώρα. Υπήρχαν αιμορραγίες, να θυμηθώ. Αιμορραγίες έχει. Είχε παντού αιμορραγίες. Παντού αιμορραγίες, οκ. Λοιπόν, άρα κατευθύνομαι προς δύο οδούς. Η μία είναι διερεύνηση αποφρακτικής νόσου και η άλλη είναι διερεύνηση αποφρακτικής αγκίδας. Κάνω τον έλεγχό μου στην πρώτη περίπτωση με αιματολογικό έλεγχο, όπου η CRP είναι αρκετά υψηλή μαζί με την ταχύτητα καθίζησης και κάνω και αντιφωσφολιπητικό προφίλ, εξετάζοντας παράγοντες πήξης, πρωτεΐνης C και S, αντιφωσφολιπητικά αντισώματα, υπέρηχο καρδιάς τρίπλεξης καροτίδων. Η άλλη διερεύνηση που καλούμε να κάνω είναι να αποκλείσω αν υπάρχει κάποια φλεγμονή πίσω από την όλη ιστορία. Επειδή όμως πρέπει να αποφασίσω τι θεραπεία θα δώσω και πόσο άμεση πρέπει να τη δώσω αυτή την θεραπεία, δηλαδή κορτιζόνη, αποκλείω VDRL, κάνω μία ακτινογραφία θώρακος και κυρίως κουαντίφερον, για να έχω μία ασφάλεια ότι μπορώ να χορηγήσω στον ασθενή κορτιζόνη. Και φυσικά σε δεύτερο χρόνο... Και πάρα πολύ ωραία το έχετε γράψει, να το τονίσουμε εδώ για όλους. Για τη σύφυλη, όχι μόνο το VDRL, τα FDA antibodies, ναι, έτσι, γιατί αλλιώς
Το VDRL δεν σημαίνει τίποτα, να το πούμε αυτό, δεν είναι αρκετό για να αποκλείσει τη σύφυλη. Ναι, σε δεύτερο χρόνο που εξετάζεις, τουλάχιστον στο νοσοκομείο αργούνε λιγάκι να βγούνε, σε δεύτερο χρόνο θα ασχολιόμουν και με την ελλειμμόδη ή μη ελλειμμόδη ραγοειδίτιδα. Εγώ αποφασίζω να δώσω κορτιζόνη, ένα φλάς κορτιζόνη στον ασθενή, 3 γραμμάρια ενδοφλεβίως, και μετά το γυρνάω σε μεντρόλ περός και το βάζω όλη και λιγότερη δοσολογία με την πάροδο του χρόνου. Μετά από 3 μέρες, μετά το φλάς κορτιζόνης, ο ασθενής παραμένει να έχει μέτρηση δακτύλων, όμως η φλουρογραφία είναι πολύ καλύτερη. Υπάρχει μια ηρεμία στον αμφιβληστροειδή. Ναι, μεν οι αιμορραγίες έχουν απορροφηθεί εντελώς και η πλήρωση, η έντονη ελίκωση των αγκείων και η διάταση των αγκείων έχει υποστρέψει. Η ισχυμία παραμένει όμως, όπως σας είχα δείξει στα προηγούμενα slides, εξού και η μέτρηση δακτύλων και δεν ανέκτησε ποτέ την οπτική τοξίτητα ασθενής. Και να σας διακόψω αυτό, κυρία Μάνη, είναι εντυπωσιακό αυτό. Εγώ, για να πω την αλήθεια, έτσι όπως το έβλεπα, σε θρόμβος φλέβας πήγαινε το μυαλό μου. Σε μία θρόμβος φλέβας. Μα γι' αυτό και το παραθέτω ως ερώτημα. Τι είναι εντυπωσιακό κάνατε? Το ότι έτσι πήγε αμέσως. Πόσο καιρό μετά τη χορήγηση της? 3 μέρες. 3 μέρες μετά. Βλέπουμε κάποια τμήματα αγκείων να έχουν μια πάρα πολύ αργή πλήρωση. Αυτό το κρατάω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Ωραία, κύριε Ρώση, εντάξει, ό,τι πείτε. Η αγκίτιδα όμως έχει υποστρέψει στην περιφέρεια, οι αιμορραγίες έχουν υποστρέψει, δεν έχουμε πια τόσο έντονη ελίκωση και διάταση των αγκείων, όμως υπάρχει η ισχυμία αυτή που προϋπήρχε μεταξύ οπτικής θηλής και οχράς. Και πάμε τώρα στον αιματολογικό έλεγχο που βγήκανε τελικά τα αποτελέσματα. Όσο αφορά τη γενική αίματος και το βιοχημικό έλεγχο, ήταν όλα φυσιολογικά και η CRP ενός στις πρώτες εξετάσεις ήταν αρκετά υψηλή, τώρα έχει πάει στο 0,8 μετά το φλάσ κορτιζόνης. Όσο αφορά τη διερεύνηση της αποφρακτικής νόσου, οι πρωτεΐνες, αντιθρομβίνη και αντιφοσφολιπηδικά αντισώματα έχουν βγει φυσιολογικά. Έχουμε όμως έναν παράγοντα V-Leiden, ο οποίος έχει εκτοξευθεί με φυσιολογικό όριο, ανώτατο φυσιολογικό όριο στα 35, ο ασθενής είχε 126. Ένας δεύτερος παράγοντας που με στήχωσε, να το πω έτσι, ήταν ο παράγοντας AST0. Ενώ το φυσιολογικό είναι στα 200, ο ασθενής μου έχει 320. Είναι ένας παράγοντας αντισωμάτων κατά της στρεπτολισίνης, που είναι ένα τοξικό ένζυμο που παράγεται από τον στρεπτόκοκο. Βλέποντας λιγάκι τη βιβλιογραφία, η οποία περιορίζεται μεν σε μικρής ηλικίας ασθενής, αλλά απλά το αναφέρω, ότι μπορεί να κάνει ο στρεπτόκοκκος αγκίτιδα, ραγοειδίτιδα. Όσο αφορά το περιστατικό μας, εγώ θα κατέλεγα ότι θα μπορούσε να έχει γίνει ένας πιθανός συνδυασμός της προδιάθεσης που έχει ο ασθενής με τον αυξημένο V-Leiden παράγοντα, συν ένας συνδυασμός με το AST0. Φυσικά, παραπέμφθηκε ο ασθενής σε ρευματολόγους, αιματολόγους, καρδιολόγους, για να μπορέσουν να διευκρινίσουν τη γενική του εικόνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μάνη, το είχατε προδιαγράψει, έτυχε με το στρεπτόκοκο και τις μοδός τόσο πολύ που είναι αυτόν τον καιρό. Το καλοκαίρι έγινε αυτό. Θέλει κάποιος να σχολιάσει κάτι? Κύριε Παναγόπουλε. Κοιτάξτε, η γνώμη είναι τελείως αντίθετη. Αυτό είναι ένα περιστατικό θρόμβωσης, ατελούς θρόμβωσης και γι' αυτό βελτιώθηκε αμέσως. Δεν βελτιώθηκε από την κορτιζόνη. Έλα μωρέ το, συγγνώμη. Θα συμφωνήσω. Ναι, δεν βελτιώθηκε από την κορτιζόνη, μισό λεπτό. Μισό λεπτό και θα να τελειώσω. Παρουσιάζεται σε νέους ανθρώπους. Το Leiden μπορεί να έχει κάποια σχέση, μπορεί. Αλλά το έχω δει πάρα πολλές φορές, το έχω δημοσιεύσει μάλιστα. Αν δείτε την ελληνική βιβλιογραφία, μάλιστα είχε βάλει και εικόνα ο κύριος Παλιμέρης τότε στα οφθαλμολογικά χρονικά σαν εξώφυλλο ένα τέτοιο περιστατικό. Εγώ είχα δημοσιεύσει 4 τέτοια περιστατικά που παρουσιάζονται σε νέους ανθρώπους μετά από θρόμβωση της ατελούς θρόμβωσης της κεντρικής φλέβας.
Ακριβώς η αρτηρία αρχίζει να ζορίζεται στον Αδίνη επειδή είναι θρομπωμένη η φλέβα και όταν υπάρχει θηλεοφρική, επί υπάρξεως θηλεοφρικής όπως είδα εδώ πέρα, η θηλεοφρική θρομπώνεται, βουλώνει. Και γι' αυτό το λόγο κάνει ένα είδημα στη θηλεοφρική περιοχή. Είναι κλασική περίπτωση θρόμβωσης φλέβας. Ατελούς θρόμβωσης σε νέους ανθρώπους περνάει πολύ γρήγορα. Είχα 4 τέτοια περιστατικά. Σε νέους ανθρώπους τα έχω περιγράψει. Ωραία. Αντιβιτζέφ θα κάνατε εσείς αυτή την περίπτωση. Εγώ τον έχω, βεβαίως. Αλλά το πρώτο που θα έκανα ήταν φωτογραφία, η οποία θα έκανε τη δουλειά. Μάλιστα. Προσθέσω κι εγώ λίγο κάτι. Είμαι στο ίδιο μήκος κύματος. Ξέρετε γιατί. Γιατί είπατε τη λέξη μεικτή απόφραξη. Όταν έχεις φλεγμονώδη αγκίτιδα στο πλαίσιο της αρτηρίτιδας, εδώ τα περιθώρια κίνησή σου είναι πάρα πολύ λίγα. Ο ασθενής μπορεί να αποβιώσει. Αυτά σκοτώνουν και στο πλαίσιο του SLE και στο πλαίσιο της temporal της κροταμικής αρτηρίτιδας. Γιατί έχεις να κάνεις με φλεγμονή μικρών αρτηριών. Εδώ στις προβιογραφίες που βλέπετε έχεις περισσότερο περιφλεβίτιδα. Περιφλεβίτιδα η οποία μπορεί να φύγει με μία δόση κορτιζόνης μόνο. Είναι το ότι έχει κάνει και στιγμές αιμορραγίες dot blood περιφερειακά, δείχνει ότι έχεις να κάνεις με μία φλεβική περισσότερο απόφαση. Καταρχήν, αν επιτρέπετε να παρέμβω ένα δευτερόλεπτο, δεν ήταν μία δόση κορτιζόνης μόνο. Σου είπε πήρε την τριήμερο φλάς κορτιζόνης. Το φλάς σημαίνει ένα γραμμάριο τη μέρα. Είναι μεγάλη δόση. Φλάς μετά το ένα γραμμάριο την ημέρα για τρεις μέρες, περός. Με 16 μετρόλεπτα. Πώς θα δώσει μετά, έτσι, αυτά μετά το φλάσμα. Περιστατικά στην περίπτωση της αρτηρίδας πρέπει να πάρουν εμφεφόρου ζωή. Καλά. Μα δεν σου είπε για αρτηρίτιδα. Μην μπλέκεις. Είπαμε μεικτή, ναι, αποφρακτική. Όχι, όχι. Σου είπε ότι. Όχι. Σου είπε, στο έβαλε στη διαφορική διάγνωση στην αρχή και σου λέει ότι εγώ όπως το βλέπω έτσι μπορεί να είναι. Σου είπε με ερωτηματικό CRAO συν CRVO, φλεγμονή από κάτω. Δεν μίλησε κανείς για αρτηρίτιδα. Πάντως, και για αρτηρίτιδα δεν θα μπορούσες να μιλήσεις με αυτή την εικόνα αν δεν είχες ΤΑΦΚΑΕ και αν δεν είχες λοιπά σημεία. Ένα αυτό. Έχει, δύο. Έχει CRP ανεβασμένο. Μόνο το CRP δεν φτάνει. Βέβαια. Και ειδικά σε αυτή την ηλικία. Δεύτερον, ο κ. Παναγόπουλος έθιξε πολύ ωραία κάποια θέματα και σίγουρα είναι στο μυαλό όλων. Θα μπορούσε να είναι και μία θρόμβωση. Αυτά τα περιστατικά δεν είναι ξεκάθαρα. Ούτε μπορείς να μιλήσεις με απόλυτη βεβαιότητα, κατά τη γνώμη μου, όχι ότι αξίζει κάτι, αλλά να την παραθέσω, να μιλήσεις με απόλυτη βεβαιότητα και να δεις αν η κορτιζόνη δεν έπαιξε ρόλο. Μπορεί να έπαιξε. Δεν ξέρεις αν θα ήταν η ίδια πορεία και αν θα έφευγε. Δεν ξέρεις ότι τελικά εγώ αυτή την δημοσίευση δεν την ήξερα ότι ο στρεπτόκοκκος κάνει τέτοιο σύνδρομο, δεν το ήξερα, για να είμαι ειλικρινής. Πολλές λοιμώξεις με τα λοιμώδη, ναι, σου κάνουν. Άρα λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μπορεί να αγγίζει αυτό το σπέκτρουμ. Αυτό είναι η ομορφιά της παθολογίας αμφιβριστροειδούς, το ότι ένα θέμα μπορεί να έχει διάφορες αναγνώσεις και είναι ωραίο να τις μοιραζόμαστε για να μένουν ωραίες εικόνες. Ο ασθενής μας πήγε καλά, ευχαριστούμε τον Γιάννη το Δατσέρη ξανά για τη φιλοξενία. Να μην καταχραστούμε και το χρόνο το άλλο, γιατί με κοιτάει αυστηρά, κάτω από το τζόκι καπελάκι. Κατερίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία παρουσίαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανεχτήκατε για αυτή την ώρα και ελπίζουμε να σας άρεσαν τα περιστατικά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εδώ θα πρότεινα αυτό το περιστατικό το τελευταίο να έρθει και στο GVRS, στο συνέδριο, γιατί βλέπω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Εντάξει, κυρία Μάνη, θα φροντίσω να ξανάρθει για να έχουμε άλλη μία συζήτηση. Χαιρετίζω, γιατί βλέπω σιγά-σιγά αυξανόμαστε. Θέλω να σας πω ότι οι εγγραφές, οι οποίες μου είπε η ΕΡΑ, έχουν φτάσει στις 800. Είναι πολλής κόσμος ο οποίος μας παρακολουθεί διαδικτυακά. Θα συνεχίσουμε. Είναι εδώ η κυρία Καμακάρη, η Σμαράγδα. Παρακαλώ να έρθει στο βήμα για να μας μιλήσει για τη σημασία της ορθής γενετικής διάγνωσης της κληρονομικής αμφιστοπάθειας στα βήματα που οδήγησαν στην πρώτη χειρουργική επέμβαση γονιδιακής θεραπείας στη χώρα μας. Ο λόγος στην κυρία Καμακάρη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δατσέρη, και εσάς και το Ελληνικό Κολέγιο Οφθαλμολογίας για την τιμητική πρόσκληση.
Ο τίτλος μου είναι αυτός που είπε ο κύριος Δατσέρης. Κυκλοφορούν κάποιες εκδοχές του προγράμματος που γράφουν στην πρώτη διάγνωση γονιδιακής θεραπείας. Είναι φραστικό λάθος, αλλά ακόμα και αν δεν είναι φραστικό λάθος, δεν είναι η πρώτη διάγνωση, είναι η χιλιοστή τόση διάγνωση γονιδιακής θεραπείας. Δεν ξέρω πώς προχωρά. Δεν έχω κανένα οικονομικό συμφέρον ως προς αυτή την ομιλία σε καμιά φαρμακευτική εταιρεία ή άλλον φορέα. Ας σας θυμίσω λοιπόν τι είναι η οφθαλμική γενετική ή γενετική οφθαλμολογία, όπως επίσης λέγεται. Είναι τώρα πια ένας κλάδος της γενετικής που ασχολείται με τις γενετικές ασθένειες του οφθαλμού. Το πρώτο σχετικό γονίδιο ταυτοποιήθηκε το 1990, που είναι μια χρονολογία που συμπίπτει με την έναρξη της χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώματος. Στην συνέχεια, εκείνη τη δεκαετία, είχαμε έναν αργό ρυθμό ταυτοποίησης γονιδίων, με παράδειγμα το 1997 το ABCA4, αλλά τώρα γνωρίζουμε πλέον ότι έχουν ανακαλυφθεί περίπου 600 γονίδια στις 350 οφθαλμικές κληρονομικές ασθένειες. Η διάγνωση αυτών των ασθενειών ήταν αρκετά δύσκολη τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, βέβαια, έχει εξελιχθεί πολύ η τεχνολογία της ανάλυσης του DNA και αυτό άλλαξε και συνεχίζει να αλλάζει δραματικά το τοπίο και τον τρόπο αντιμετώπισης τους. Να θυμίσω ότι οι κληρονομικές αμφιβληστροειδοπάθειες είναι ετερογενείς, κλινικά και γενετικά, είναι μενδελιανές παθήσεις, και σε κάθε ασθενή είναι προσβεβλημένο ένα μόνο γονίδιο, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, από τα περίπου 300 γονίδια που έχουν ταυτοποιηθεί. Τα γονίδια αυτά έχουν ποικίλους τρόπους κληρονόμησης και κωδικοποιούν ένα ευρύ φάσμα πρωτεϊνών, δομικές, διαμεμβρανικές, της φωτομεταγωγής και του οπτικού κύκλου. Διανύουμε την εποχή που αρχίζει η ιατρική ακριβίας και η γονιδιακή θεραπεία θα επικρατήσει, οπότε η γενετική διάγνωση αυτών των ασθενών αποκτά ολοένα και περισσότερη σημασία, διότι η ταυτοποίηση του γονότυπου της πάθησης είναι πάρα πολύ σημαντική για την θεραπεία, για την γονιδιακή θεραπεία ή άλλες θεραπείες που ακολουθούν. Στη χώρα μας έχει δοθεί ένας μακροχρόνιος αγώνας από μένα και τους συνεργάτες μου οριακούς βιολόγους και από έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό οφθαλμιάτρων που έχουν στηρίξει την προσπάθεια για την καθιέρωση της γενετικής οφθαλμολογίας στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία. Ο σκοπός της γενετικής διάγνωσης είναι ο εντοπισμός του γενετικού αιτίου της πάθησης. Σε αυτή τη διαφάνεια συνοψίζω τα ωφέλη της μοριακής διάγνωσης, αυτό που λέμε συνήθως στο λόγο μας ότι συντομεύει η μοριακή διάγνωση τη διαγνωστική οδύσσια των παιδιών ή των ενηλίκων με σπάνια γενετικά νοσήματα, είναι απολύτως ακριβές. Έτσι είναι και αυτό ανακουφίζει πάρα πολύ τους ασθενείς. Επίσης, επιβεβαιώνεται η τίθετη σωστή διάγνωση της πάθησης ή όπου είναι εφικτό γίνεται και η πρόγνωση. Μία σημαντική συνεισφορά της γενετικής διάγνωσης είναι η παροχή ορθής γενετικής συμβουλής που αφορά τον κίνδυνο επανεμφάνισης της πάθησης, καθώς και η πρόληψη, δηλαδή η επιλογή προγενετικού ελέγχου στις οικογένειες. Επίσης, είναι δυνατόν να εντοπιστούν οι φορείς σε αυτοσωμικά υπολοιπόμενα γονίδια και οι προσυμπτωματικοί πάσχοντες σε επικρατή γονίδια. Ένα βασικό ζητούμενο είναι η θεραπεία, η οποία εκτείνεται από τη γονιδιακή θεραπεία, τη θεραπεία με βλαστοκύτταρα, τη χρήση ιατρικών συσκευών και τη χορήγηση φαρμάκων. Οι κληρονομικές αμφιβληστροειδοπάθειες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνητικών δραστηριοτήτων για πάρα πολλά χρόνια, ήδη από τις δεκαετία του 90 με τις πρώτες προκλινικές δοκιμές. Εμείς έχουμε αναπτύξει στρατηγικές και μεθοδολογία ανίχνευσης των μεταλλάξεων για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Παλιότερα χρησιμοποιούσαμε τη μέθοδο που ονομάζεται μικροσυστοιχεία DNA. Από το 2012 και μετά χρησιμοποιούμε την αλληλούχηση επόμενης γενιάς με όλες τις παραλλαγές της.
Επίσης, εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε την παλιά και χρυσή μέθοδο Sanger για την ανάγνωση του DNA και όπου χρειάζεται συνδυάζουμε μοριακές μεθόδους για να απαντήσουμε το ερώτημα. Η κατάλληλη μέθοδος επιλέγεται ανάλογα με την πάθηση, την κλινική εικόνα, το γενεολογικό δέντρο ή το ιστορικό του ασθενούς. Μεγάλη σημασία έχει η ερμηνεία του αποτελέσματος, ειδικά αυτή την εποχή που είναι η εποχή των κλινικών δοκιμών γονιδιακής θεραπείας. Στη διαφάνεια αυτή έχω δύο πορίσματα, διότι τους τελευταίους μήνες ήρθαν πορίσματα σε μένα από διάφορες πηγές. Στο πρώτο πόρισμα αναγράφεται ότι το γενετικό αίτιο είναι το γονίδιο, δράζεται μάλλον στο γονίδιο PROM1. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω γιατί δεν έχω το χρόνο, αλλά εάν κάποιος έκανε θεραπεία με βάση αυτό, θα είχε κάνει ένα τραγικό λάθος. Δυστυχώς είναι υπογεγραμμένο και από οφθαλμίατρο και από γενετιστή. Στο δεύτερο πόρισμα, ο ασθενής αναδιερωτάται αν είναι κατάλληλος για την γονιδιακή θεραπεία του RP65. Πάντοτε πρέπει να συνεργαζόμαστε, να υπάρχει συσχετισμός κλινικής και μοριακής διάγνωσης, διότι το γενετικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι συμβατό 100% με την κλινική διάγνωση του ασθενούς για να ξέρουμε ότι έχουμε το σωστό γενετικό αίτιο της πάθησης. Έχουμε παρουσιάσει πολλά χρόνια τώρα, ήδη από το 2007, αποτελέσματα των ασθενών μας σε αμερικάνικα και ευρωπαϊκά συνέδρια της γενετικής του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα παράδειγμα από το European Society of Human Genetics το 2021. Έχουμε υψηλό ποσοστό ανίχνευσης του γενετικού αιτίου και τώρα έχουμε συγκεντρώσει όλους τους ασθενείς από το 2005 μέχρι τώρα και όσοι προκύψουν τον επόμενο λίγο καιρό. Και εκεί θα καταγράψουμε το γενετικό τοπίο των κληρονομούμενων αμφιβληστροειδοπαθειών σε μια μεγάλη ομάδα ασθενών. Εδώ είναι ένα υποσύνολο των ασθενών αυτών, 251 Έλληνες ασθενείς, από τους οποίους επιλήθηκαν οι 202. Εντοπίσαμε 215 διακριτές αιτιοπαθογόνες παραλλαγές σε 70 διαφορετικά γονίδια. Υπάρχει υψηλό ποσοστό ανίχνευσης, 80,47% σε αυτή την ομάδα, το οποίο δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της γενετικής ανάλυσης, αλλά και ο συνυπολογισμός πολλών παραμέτρων, ο τρόπος κληρονόμησης, η ηλικία εκδήλωσης, ο τύπος της πάθησης βέβαια και επίσης πολλές φορές τα έξω οφθαλμικά συμπτώματα, τα οποία πολλές φορές δεν αξιολογούνται ούτε λαμβάνονται υπόψη. Είναι πάντως μαγικό το πώς ένα μόνο γονίδιο μπορεί να προκαλέσει, λόγω της λειτουργίας του, προβλήματα τόσο στην όραση όσο και σε κάποιο άλλο όργανο. Η γενετική συμβουλευτική, όπως προείπα, είναι μια πολύ σημαντική συνεισφορά της γενετικής διάγνωσης και την χρειάζονται όλοι οι πάσχοντες και οι οικογένειές τους. Κάθε μέρα, εγώ σαν οφθαλμική γενετική σύμβουλος, καλούμαι να απαντήσω πάρα πολλές ερωτήσεις από τους ασθενείς και τους γονείς τους, οι οποίες μπορεί να είναι απλές, όπως τι σημαίνει κληρονομικό, έως σύνθετες, έως παράξενες. Να σας πω ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν ένα πολύ καλό υπόβαθρο γνώσης για την πάθησή τους. Επίσης, πολύ σημαντική συνεισφορά είναι η πρόληψη των γενετικών νοσημάτων, η οποία επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό του γενετικού αιτίου στο πάσχον παιδί ή στον πάσχοντα γονέα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξωσωματική γονιμοποίηση και προευθευτική μοριακή διάγνωση ή προγενετική διάγνωση σε τροφοβλάστη. Εκεί οι αποφάσεις είναι εκεί δύσκολες, για να συμβαδίζω λίγο με τον τίτλο του συνεδρίου. Και δεν είναι αυτό μια απλή διαφάνεια. Έχουν γεννηθεί πολλά παιδιά την τελευταία δεκαετία, βλέποντας, σύμφωνα πάντοτε με την επιθυμία και το αίτημα των γονέων τους, μετά τον εντοπισμό του γενετικού αιτίου της πάθησης. Βασικό ζητούμενο, λοιπόν, επίσης, εκτός από όλα αυτά, είναι οι θεραπείες για τις κληρονομικές αμφιβληστροειδοπάθειες, οι οποίες, όπως είπα, εκτείνονται από τη γονιδιακή θεραπεία, την χρήση βλαστοκυττάρων, τη μέθοδο γονιδιακής επιδιόρθωσης ή συνδυασμό των μεθόδων.
Αλλά το πιο επιτυχημένο παράδειγμα οφθαλμικής γονιδιακής θεραπείας μέχρι σήμερα είναι με γονιδιακή ενίσχυση και εκπροσωπείται από την υπαφευληστριωδική χορήγηση αδενοσυσχετιζόμενου ιού με ενσωματωμένο του υγιές αντίγραφο του γονιδίου RPE65 για τη θεραπεία της συγγενούς αμαύρωσης κατά Λεμπέρ τύπου 2 και της μελαχρωστικής αμφιβληστριοειδοπάθειας τύπου 20. Το RPE65 είναι ένα γονίδιο το οποίο εκφράζεται σε αφθονία στο μελάχρον επιθήλιο και είναι ένα γονίδιο του οπτικού κύκλου. Η μέθοδος αυτή εγκρίθηκε το 2017 από τον FDA και το 2018 από τον EMA. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της θεραπείας, εκτός από την γενετική ταυτοποίηση, είναι ότι ο ασθενής πρέπει να πληρεί και συγκεκριμένα κλινικά κριτήρια. Και αυτή είναι η προχωρώ στην παρουσίαση του περιστατικού. Η γενετική διάγνωση της πρώτης ασθενούς με κληρονομούμενη μελαχρωστική αφιβληστροειδοπάθεια 20, που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση σε δημόσιο νοσοκομείο της χώρας μας στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 με σκοπό τη γονιδιακή θεραπεία, είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2021 στο κέντρο μου οφθαλμικής γενετικής. Η οικογένεια αυτή ήταν γνώριμη σε μένα, διότι με είχαν προσεγγίσει ήδη από το 2005, όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και είναι δύο σύζυγοι, οι οποίοι τους βλέπετε με τα δύο βέλη, οι οποίοι έχουν και οι δύο μελαχρωστική αφιβληστροειδοπάθεια. Τα μέσα τότε δεν με επέτρεψαν να ανακαλύψουμε το γενετικό αίτιο, διότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσαμε εκείνη τη δεκαετία είχαν τον περιορισμό ότι δεν μπορούσαν να ταυτοποιήσουν καινούριες μεταλλάξεις. Γι' αυτό κατασκευάσαμε τα δέντρα των δύο συζύγων. Αυτό είναι του άντρα, του συζύγου. Και εδώ βλέπουμε την παρουσία ενός άρενος συγγενούς από τη μητρική πλευρά, το οποίο παραπέμπει ότι έχουμε φιλοσύνδετη μελαχρωστική αφιβληστροειδοπάθεια. Ενώ αυτό είναι το δέντρο της κοπέλας. Και εδώ βλέπουμε δύο αδέλφια πάσχοντες. Η κοπέλα έχει ένα αδελφό λίγο μεγαλύτερο πάσχοντα επίσης, οι οποίοι είναι σε οριζόντια γραμμή και δεν υπάρχει κανένας άλλος πάσχων στις προηγούμενες γενιές. Αυτό μας παραπέμπει σε αυτοσωμική υπολοιπόμενη μελαχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια. Οι δύο σύζυγοι αυτοί προχώρησαν τη ζωή τους, δημιούργησαν οικογένεια και το 2021 αναζήτησαν τη γενετική τους διάγνωση. Οπότε για τον μεν άντρα όντως τεκμηριώθηκε ότι πρόκειται για φιλοσύνδετη μελαχρωστική αφιβληστροειδοπάθεια οφειλόμενη στο γονίδιο RPGR, ενώ για τη γυναίκα διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη ασθενής πληρούσε τα κριτήρια της μόνης τρέχουσας εγκεκριμένης γονιδιακής θεραπείας, αφού προέκυψε ότι φέρει δύο παθογόνες γενετικές παραλλαγές στα δύο αντίγραφα του γονιδίου RPE65. Πρόκειται για μία ομόζυγη παθογόνο γενετική παραλλαγή κατάργησης της λειτουργίας της πρωτεΐνης και επίσης τεκμηριώθηκε ότι οι γονείς της είναι ετερόζυγοι φορείς της μετάλλαξης και μη πάσχοντες. Συνοψίζω τη διαδικασία και την προετοιμασία που εξασφάλισε την ετοιμότητα της ασθενούς για τη χειρουργική αυτή επέμβαση, η οποία συμπεριέλαβε τα παρακάτω στάδια. Την αναζήτηση, όπως είπα, από την ίδια της γενετικής της διάγνωσης. Τη γενετική συμβουλευτική προς αυτήν πριν τη γενετική ανάλυση. Τη γενετική ανάλυση. Την ορθή και ολοκληρωμένη ερμηνεία του γενετικού της αποτελέσματος. Την επικοινωνία των αποτελεσμάτων στην ασθενή, ώστε να κατανοήσει πλήρως τη σημασία του συγκεκριμένου γενετικού αποτελέσματος. Τη στοχευμένη γενετική ανάλυση των μη πασχόντων γονέων της. Την καθοδήγησή της βήμα-βήμα μετά από την επικοινωνία με ειδικούς οφθαλμιάτρους, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ορθές κλινικές εξετάσεις, ώστε να προσδιοριστεί ότι εκτός από υποψήφια ήταν και κλινικά κατάλληλη για τη γονιδιακή θεραπεία. Την παροχή ακριβούς και σαφούς ενημέρωσης στην ιατρική ομάδα της πιστοποιημένης πανεπιστημιακής κλινικής του Δημόσιου Νοσοκομείου, η οποία προχώρησε στη χειρουργική επέμβαση. Δηλαδή, η χώρα μας ήδη διαθέτει το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο για τη χορήγηση της γονιδιακής θεραπείας. Σε όλα τα παραπάνω, συνυπολογιστεί η αποδοχή, η εμπιστοσύνη και η γενναιότητα εκ μέρους της ασθενούς σε όλη αυτή τη διαδικασία. Από τον όλο χειρισμό του περιστατικού που μόλις περιέγραψα, γίνεται φανερή η ουσία και η διαδικασία της ιατρικής ακριβίας. Όταν πρόκειται για μονογονιδιακή πάθηση, όπως η μελαχρωστική αφιβληστροειδοπάθεια,
είναι το πιο ακριβές παράδειγμα της ιατρικής, όπου εφαρμόζεται η ιατρική ακριβίας. Δηλαδή, η πρόληψη και αντιμετώπιση των νοσημάτων που λαμβάνει υπόψη τη γονιδιακή μοναδικότητα κάθε ατόμου. Ακολουθούν και άλλα γονίδια προς θεραπεία και οι ασθενείς μας είναι γενετικά ταυτοποιημένοι και έτοιμοι από καιρό. Σε αυτή την διαφάνεια βλέπετε κάποια από τα γονίδια τα οποία βρίσκονται σε κλινικές δοκιμές και στον πίνακα, ο οποίος είναι διαρκώς επικαιροποιούμενος, και τον αριθμό των Ελλήνων ασθενών που αντιστοιχεί σε κάθε από τα γονίδια αυτά που βρίσκονται σε κλινικές δοκιμές. Εμείς συνεχίζουμε την ολιστική προσέγγιση φροντίδας του ασθενή με κληρονομική οφθαλμική πάθηση και σε όλα τα στάδια τα οποία έχουμε συμπεριλάβει στη φροντίδα μας, για το περιστατικό που περιέγραψα, προσθέτουμε τη φροντίδα και την καθοδήγηση ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο υποψήφιος ασθενής θα φτάσει από το Κέντρο Γενετικής Διάγνωσης στην κλινική. Υπάρχουν δύο ακόμα περιστατικά που είναι θετικά για RP65. Το ένα βρίσκεται πριν την κλινική του αξιολόγηση και το άλλο περιστατικό είναι στη φάση της ολοκλήρωσης της γενετικής του ανάλυσης. Για αυτά τα περιστατικά, για να προχωρήσουν στην επόμενη φάση, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατάλληλες συνεργασίες και σωστές ισορροπίες ως προς την αρμοδιότητα κάθε ειδικότητας. Τα επιτεύγματα που αφορούν στην ιατρική ακριβίας είναι απόρρια των συνεργασιών μεταξύ μοριακών και κλινικών εμπειρογνωμόνων και διεπιστημονικής συνεργασίας γενικότερα. Ο μοριακός έλεγχος για τον εντοπισμό του πάσχοντος γονιδίου αποτελεί μια ξεχωριστή επιστημονική οντότητα, είναι μια διαφορετική επιστήμη δηλαδή, προηγείται της θεραπείας και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να εντοπιστεί ο κατάλληλος ασθενής για να υποβληθεί σε αυτήν. Τελειώνοντας να πω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο, για να δώσω περισσότερη έμφαση στη σημασία των βιοεπιστημών, είναι ότι τα τελευταία Νόμπελ, τα τελευταία χρόνια, το 2018, αλλά και τώρα πρόσφατα, το 2022, δόθηκαν σε βιοεπιστήμονες, το 2018 για την επιδιόρθωση γονιδίου, για τη μέθοδο CRISPR που μπορεί να έχετε ακούσει, και το 2022 δόθηκε στο Σβάντε Πάμπο, ο οποίος είναι αρχαιογενετιστής και ο οποίος βρήκε την εξελικτική μας συγγένεια με άλλα ανθρωποειδή που ζήσαμε μαζί, συνυπάρξαμε πάνω στον πλανήτη Γη. Και μπορεί κανένας να αναρωτιέται γιατί δόθηκε το Νόμπελ Ιατρικής σε αυτή την εργασία. Είναι γιατί έχει αποδειχθεί ότι τα μυστικά πολλών ασθενειών που έχουμε βρίσκονται κρυμμένα στην γενετική μας ποικιλομορφία. Άρα, οι βιοεπιστήμονες στον κόσμο διεθνώς είναι πλήρως αναγνωρισμένοι και θα περιμέναμε το ίδιο να γίνει και στη χώρα μας, να γίνει πλήρης αναγνώριση με το σωστό τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.